Καλησπέρα σε όλους. Με αφορμή την εορτή των Τριών Ιεραρχών, σας καλωσορίζουμε στην επιστημονική ημερίδα για την καταπολέμηση των στερεοτύπων που συμβάλλουν στη διόνυση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας. Η ημερίδα διοργανώνεται από το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και περιλαμβάνει δύο συνεδρίες. Η πρώτη συνεδρία αφορά το θέμα άνδρες και γυναίκες στις σύγχρονες εκκλησιαστικές κοινότητες. Μία συζήτηση για τους ρόλους του άνδρα και της γυναίκας μακριά από παλαιά στερεότυπα, ο ρόλος της αγωγής. Καλωσορίζουμε τους πρώτους ομιλητές. Ο πρώτος ομιλητής μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Νικολόπουλος, επίκουρος καθηγητής νομικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ τους διοργανωτές. Είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή που παίρνει το Ίδρυμα της Αρχιεπισκοπής, γιατί ειδικά την περσινή χρονιά κατακλειστήκαμε από αυτές τις θλιβερές ειδήσεις της θανάτωσης γυναικών και των άλλων μορφών βίας που ασκήθηκαν. Βρέθηκαν όλοι σε μεγάλη αμηχανία, αλλά βέβαια δεν είναι καινούριο το φαινόμενο, απλώς σε αυτή τη φάση υπήρξε μια ιδιαίτερη ένταση. Εμείς οι δικηγόροι τα ζούμε χρόνια και τα ξέρουμε και τα βλέπουμε και χειρότερα και ελαφρότερα και με μεγάλη διάρκεια. Θα ξεκινήσω τώρα από αυτή τη φράση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου που βάλατε έτσι ως σλόγγαν, θα έλεγα, στην εκδήλωση. Καλά την είπε ο Άγιος στην εποχή του και τολμηρό ήταν. Αλλά σήμερα δεν ισχύει, δεν νομοθετούν άντρες για τις γυναίκες. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Έχουμε γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκδίδει όλα τα προεδρικά διατάγματα. Το νόμο 4356 είναι του 2015, ήταν ο νόμος για το σύμφωνο συμβίωσης και με τους ομοφυλόφιλους. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που τον συνέταξε αποτελούνταν από 4 καθηγήτρες της νομικής Θεσσαλονίκης και έναν άντρα μόνο, έναν διδάκτορα. Οι ίδιες 4 καθηγήτριες ετοίμασαν και τον νόμο για την αλλαγή του φύλου, το 4491 του 17. Επομένως, αν πούμε δε και τις συνθέσεις δικαστηρίων, έχουμε ακόμα και στον Άριο Πάγκο στο Συμβούλιο Επικρατείας, μπορεί να είναι και όλο γυναίκες, και προέδρους και αντιπροέδρους κλπ. Δεν μας θέει η νομοθέτηση ως προς το φύλο. Τώρα, το άλλο στοιχείο που έχετε βάλει στον τίτλο είναι οι άντρες και γυναίκες στις εκκλησιαστικές κοινότητες. Υποθέτω, εκκλησιαστικές κοινότητες εννοούμε τις ενορίες. Έτσι. Λέμε ότι η ενορία είναι η ευχαριστιακή σύναξη, η ευχαριστιακή κοινότητα. Το θέμα είναι, υπάρχουν πράγματι εκκλησιαστικές κοινότητες. Υπάρχει αυτό το στοιχείο, το κοινοτικό, στους ενορίτες, στους πιστούς που συγκεντρώνονται γύρω από τη Θεία Λειτουργία σε μια τοπική ενορία, έστω και αν έρχονται από μακριά. Γίνεται πολλής λόγος για συνοδικότητα. Η συνοδικότητα δεν αφορά μόνο τη σχέση των πατριαρχείων, των αυτοκεφάλων εκκλησιών ή τη λειτουργία της Ιεράς Συνόδου. Αφορά όλα τα επίπεδα και την ενορία. Τι σημαίνει συνοδικότητα? Σημαίνει συλλογικότητα. Λειτουργούν οι ενορίες έτσι συνοδικά, συλλογικά, δηλαδή μετέχει όλο το ποίμνιο ουσιαστικά στην όλη οργάνωση της ζωής της ενορίας, στη λήψη αποφάσεων, στην υλοποίησή της. Κάπου ο πατήρ Αντώνης έχει γράψει μια φράση ότι η ποιμαντική δεν πρέπει να είναι ποιμένο-κεντρική, αλλά ποιμνιο-κεντρική, δηλαδή όχι με κέντρο τον παπά, αλλά με κέντρο το πλήρωμα. Συμβαίνει αυτό λοιπόν στις εκκλησιαστικές κοινότητες της ενορίας. Και μετά, εντάξει, ας πούμε ότι συμβαίνει ή δεν συμβαίνει, συμβαίνει σε κάποιο βαθμό. Πάμε τώρα στις γυναίκες. Ποια είναι η θέση των γυναικών στις εκκλησιαστικές κοινότητες, στις ενορίες?
παραδοσιακά ασχολούνται συνήθως με το φιλόπτωχο και τα συσίτια. Τα τελευταία χρόνια κάποιοι ιερείς έχουν αρχίσει να ορίζουν και γυναίκες σαν μέλη εκκλησιαστικών συμβουλίων, σαν επιτρόπους δηλαδή. Αλλά μήπως τα εκκλησιαστικά συμβούλια πάλι λειτουργούν συλλογικά ή απλώς επικυρώνουν την επιθυμία του ιερέα? Δηλαδή μειοψηφία ο ιερέας και υλοποιεί αυτό που αποφάσισε η πλειοψηφία των λαϊκών? Πολύ αμφιβάλλω. Δεν έχει νόημα να συζητήσουμε για ιεροσύνη γυναικών. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητιέται κατά καιρούς. Αλλά και η συζήτηση για διακόνησες είναι ξεχασμένη. Όμως ο Άγιος Νεκτάριος, για τον οποίο έγινε πολύ η κουβέντα τελευταία με τη γνωστή ταινία, δεν χειροθετούσε, χειροτονούσε διακόνησες. Και μάλιστα υπάρχει και μια φωτογραφία της πρώτης ηγουμένης του μοναστηριού που είναι ντυμένη με άμφια διάκου. Άρα λοιπόν, άμα λέμε για απερχιωμένες αντιλήψεις και λοιπά, τι γίνεται λοιπόν με τη θέση των γυναικών? Ας αφήσουμε την ιεροσύνη, την υπόλοιπη θέση. Βεβαίως, νεοκόρισες υπάρχουν πολλές. Κάποτε ήταν και αυτό τελείως αντρικό. Αλλά επειδή δεν υπήρχαν άντρες να θελήσουν, επιτράπηκε στις γυναίκες να μπαίνουν στο ιερός διακόνησης ή μπορεί να είναι και περισσότερες πια. Άλλωστε, λίγο νοικοκυριό είναι και αυτό που θεωρείται γυναικεία δουλειά. Και επειδή λέμε για εκκλησιαστικές κοινότητες και για βία, μήπως τυχόν ασκείται και βία μέσα στις εκκλησιαστικές κοινότητες, της ενορίας? Μήπως οι ιερείς έτσι με έναν τρόπο επιτιμητικό, υποτιμητικό, συμπεριφέρονται στις κυρίες του φιλοπτώχου, στους ψάλτες, στους νεοκόρους, ή μήπως κάποιες φορές και από το κήρυγμα, από άμβονος, ασκείται έτσι ψυχολογική βία από κάποια εκφοβιστικά, καταγγελτικά κηρύγματα? Να πούμε τώρα δύο κουβέντες για την ισότητα των φίλων, την ισονομία των φίλων. Έτσι, εντάξει, ξέρουμε όλοι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, σαφέστατα είναι διδασκαλία της Εκκλησίας η ισότητα, αλλά ξέρουμε επίσης ότι με το που επικράτησε ο χριστιανισμός δεν άλλαξαν οι κοινωνίες. Η δουλεία διατηρήθηκε για πολλούς αιώνες στο Βυζάντιο και χριστιανοί αφέντες είχαν χριστιανούς δούλους. Έτσι και η ανισότητα διατηρήθηκε και αυτή μέχρι τον 20ο αιώνα. Στην ουσία, τον 20ο αιώνα μόνο στο δυτικό κόσμο άρχισε να εισάγεται η λεγόμενη ισονομία των φύλων και όχι βέβαια από τις εκκλησιαστικές κοινότητες, έτσι, τις αρχές του διαφωτισμού. Και όταν το 1983 ψηφίστηκε ο νόμος 1329 για την ισονομία των φύλων στο οικογενειακό μας δίκαιο, η Εκκλησία της Ελλάδος είχε αντιδράσει πολύ έντονα. Και κάθε φορά αντιδράει σε οποιαδήποτε νέα τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου. Σχεδόν πάντα θεωρείται αντιχριστιανική. Βέβαια, για να μην παρεξηγούνται και οι έννοιες, όταν λέμε ισότητα, δεν εννοούμε ούτε ισοπαίδωση, ούτε ποσοτική ισότητα. Δηλαδή τώρα στο ζευγάρι, άμα λέμε ισότητα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μετρήσουν με το υποδεκάμετρο πόσο χρόνο θα αλλάξει ένας το μωρό, θα πλύνει τα πιάτα, θα σιδερώσει, θα πάει να ψωνίσει. Σημαίνει να κατανεμηθούν όλα ανάλογα με τις όλες δραστηριότητες και ασχολίες του καθενός και τις επιτιδιότητες και τις ανάγκες. Με συμφωνία και αλληλοκατανόηση. Ούτε η ισότητα εξαφανίζει την προσωπικότητα του καθενός. Και το άρθρο 1387 του Αστικού Κώδικα που επιβάλλει τη λήψη κοινών αποφάσεων στους συζύγους αφήνει και ένα περιθώριο στη σφαίρα της προσωπικότητάς του, στις προσωπικές του δραστηριότητες, να τα καθορίζει ο καθένας μόνος του. Φυσικά με έναν τρόπο που θα
συγκλίνει στο όλο κοινό οικογενειακό πνεύμα. Να δούμε τώρα λίγο τι λέει ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία, να ξέρουμε τι σημαίνει και ποια πρόσωπα αφορά, ποιες οικογένειες αφορά. Είναι ο νόμος 3500 από το 2006. Λοιπόν, αφορά αρκετά πρόσωπα και αρκετές μορφές συμβιώσεων και συγκατοικήσεων. Δηλαδή, την οικογένεια που αφορά ή την κοινότητα που αφορά, έτσι, είναι αυτή που αποτελείται ασφαλώς από συζύγους, έτσι. Επίσης από πρόσωπα που έχουν καταρτήσει σύμφωνο συμβίωσης, είτε ετερόφιλους είτε ομοφιλόφιλους, από γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένειας, δηλαδή παιδιά, εγγόνια, αδέρφια και εξαίματος και εξαχιστίας και σε οικογένειες με υιοθετημένα παιδιά επίσης. Εκτός από αυτούς, αν συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι και άλλα πρόσωπα συγγενικά, είτε εξαίματος είτε εξαχιστίας, και αυτά περιλαμβάνονται μέχρι τον τέταρτο βαθμό, δηλαδή πρώτα ξαδέρφια ο τέταρτος βαθμός, άρα ο τρίτος είναι θείοι, ανήψια. Και επίσης αν έχουμε άλλες καταστάσεις, όπως ας πούμε επίτροπο ανηλίκου όταν δεν υπάρχουν γονείς ή δικαστικό συμπαραστάτη κάποιου προσώπου που είναι σωματικά, ψυχικά ανίκανο ή ανάδοχο γονέα όταν έχουμε τις παιδιά σε αναδοχή. Όταν έχουμε λοιπόν και τέτοιες σχέσεις και αυτοί θεωρούνται έτσι η οικογένεια την αφορά η ενδοοικογενειακή βία. Και όλα τα ανήλικα παιδιά που συγκατοικούν και συνυπάρχουν μαζί. Εκτός από αυτούς εξομοιώνονται και θεωρούνται ομοίως οικογένεια για τα πρόσωπα που δεν έχουν συνάψει ούτε σύμφωνο συμβίωσης και ζουν σε ελεύθερη ένωση. Δηλαδή συγκατοικούν απλώς και δεν έχουν υπαχθεί σε κανένα νομικό πλαίσιο. Θεωρούνται από τον νομοθέτη ότι εξίσου στην πραγματικότητα και αυτή η ίδια οικογένεια είναι. Ίδιες συνθήκες έχουν, οπότε τους εξομοιώνει. Να υπάρχουν ίδιες συνέπειες αν ασκηθεί ενδοοικογενειακή βία σε αυτές τις συμβιώσεις. Αυτό βέβαια δεν είναι και κάτι φοβερό που το κάνει ο νομοθέτης. Υπάρχουν και κάποιες άλλες διατάξεις που το έχει εξομοιώσει, όπως ας πούμε στην τεχνητή γονιμοποίηση. Αλλά ούτε εκκλησιαστικά δεν είναι παράδοξο. Ο αντίστοιχος θεσμός, ας πούμε, με την ελεύθερη ένωση ήταν στα χρόνια του Βυζαντίου η Παλακία. Υπήρχαν άντρες που είχαν τις λεγόμενες Παλακίδες. Αυτές λοιπόν υπάρχουν εκκλησιαστικοί συγγραφείς που δεν τις απορρίπτανε, δεν τις θεωρούσανε πόρνες, αλλά τις διακρίνανε σαφώς. Ο Άγιος Ιπόλυτος, υπήρχε μία μαρκία, η Παλακή του Αυτοκράτορα Κόμωθου και την ονόμαζε Φιλόθεο και την δεχόταν στην κοινωνία εφόσον τηρούσε την μονογαμία. Ο κανονολόγος ο Βαλσαμόνας ερμηνεύει έναν κανόνα τον 26ο του Μεγάλου Βασιλείου και λέει ότι διαφορά εστί παλακής και πόρνης. Η μεν γαρ ήγουν παλακή, η παλακίδα δηλαδή, εις μόνο τον παλακευόμενον αμαρτάνουσα. Επιγεινώσκεται και τον νόμο. Αυτή λοιπόν αμαρτάνει μόνο με τον έναν άντρα με τον οποίο συζεί. Και την αναγνωρίζει και ο νόμος. Ενώ η άλλη πορνεύει με πολλούς και ούτε την αναγνωρίζει ο νόμος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει στο Πηδάλιο «Διαφέρει η πόρνη από την παλακή, καθότι αυτή αμαρτάνει με διάφορα πρόσωπα, είδε παλακή με ένα». Και ο Μέγας Φώτιος λέει «Η παλακή είναι γυναίκα σεμνή, την οποία εκείνος που συγκατοικεί, κάνοντας φανερά μαρτυρία περί της συγκατοικής έως ταύτης, φαίνεται στους πολλούς ότι την έχει γυναίκα του». Και ότι η παλακή είναι η σύζυγος ατινή με κάποιον στον οίκο νομίμως χωρίς γάμο και λέγεται τιμιωτέρα φίλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν εκκλησιαστικοί ή άγιοι συγγραφείς
χαρακτήριζαν έτσι την παλακίδα, γιατί και σήμερα ο νομοθέτης να μην εξομοιώνει την ελεύθερη ένωση με το γάμο ως προς την ενδοοικογενειακή βία, όχι ως προς όλα. Γιατί άλλωστε οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν ήδη να υπαχθούν στο δίκαιο. Εδώ όμως πρόκειται για την προστασία της σωματικής ακαιρεότητας, της ζωής, της υγείας και της αξιοπρέπειας. Τι πράξεις τώρα είναι αυτές που κατά το ποινικό δίκαιο συνιστούν ενδοοικογενειακή βία? Εντάξει, εκτός από την κλασική, τη σωματική βλάβη, έτσι, το ξύλο, τη χειροδικία, είναι η μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως με την παρατεταμένη απομόνωση του θύματος. Αυτή είναι μία περίπτωση. Άλλη περίπτωση έχουμε όταν ο δράστης, ο θήτης, εξαναγκάζει άλλο μέλος της οικογένειας, της συγκατοίκησης, χρησιμοποιώντας βία ή απειλή με σπουδαίο και άμεσο κίνδυνο σε πράξη, παράληψη ή ανοχή, χωρίς το θύμα να υποχρεούται προς τούτο. Επιβάλλει δηλαδή με τη βία σε κάποιον κάτι να κάνει, κάτι να μην κάνει, που δεν θέλει. Και άλλη περίπτωση, προσβάλλει την αξιοπρέπεια άλλου μέλους της οικογένειας, της κοινότητας, με ιδιαίτερα ταπεινωτικό λόγο ή έργο που ανάγεται στη γενετήσια ζωή του. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ο ξυλοδαρμός, έτσι μία έντονη έκρηξη θυμού και εξύβρισης, είναι πολλά πράγματα που έχει προβλέψει ο ποινικός νομοθέτης και όλα αυτά τιμωρούνται εξίσου ως μορφές ενδοοικογενειακής βίας. Αρκεί βέβαια να μπορέσουν να αποδειχτούν ότι συμβαίνει. Και ιδίως αυτά όλα που διάβασα δεν συμβαίνουν μια φορά στιγμία, συνήθως συμβαίνουν συστηματικά σε διάρκεια. Αν το επεκτείνουμε και λίγο περισσότερο, αν δούμε ψυχολογικές και πνευματικές διαστάσεις, βλέπουμε οπωσδήποτε, εκτός από τη λεκτική βία, την όποιου είδους ψυχολογική βία, τον ψυχαναγκασμό, τον καταναγκασμό, τις απειλές, τους εκβιασμούς με απειλή διαφόρων που θα συμβούν, τις προσπάθειες να δημιουργήσουν αρνητική εικόνα ο ένας για τον άλλο στα παιδιά όταν υπάρχουν παιδιά. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι μόνο συμπεριφορές ανδρών, είναι εξίσου και συμπεριφορές γυναικών. Μπορεί να μην είναι συνηθισμένη η συμπεριφορά των γυναικών η χειροδικία, ας πούμε, αλλά όλα τα άλλα είναι. Και πολλές φορές έντονα και συστηματικά. Άλλοτε μπορεί να οφείλονται σε ψυχική διαταραχή, άλλοτε όμως να μην είναι έτσι, απλώς στοιχείο του χαρακτήρα της προσωπικότητας. Βεβαίως, ένας χριστιανός θα θεωρούσε αυτονόητο ότι αυτά τα πράγματα είναι αμαρτία, είναι εκτός της χριστιανικής ζωής, της πνευματικής ζωής, δεν χρειάζεται κανείς να πει τίποτα περισσότερο, να καταδικάσει. Έτσι, σταχυολογώ λίγο κάποιες φράσεις του Ιωάννη του Χρυσοστόμου σε ένα υπόμνημα στην προς Εφεσίους. Λέει, την δε του βίου κοινωνών, την παιδων μητέρα, άρα μιλάει για άντρα, την πάση σε φροσύνης υπόθεσιν, ου φόβο και απειλές δι καταδεσμήν, αλλά αγάπη και διαθέση. Δηλαδή, με καλή διάθεση να συμπεριφέρεσαι, έτσι, όχι με φόβο και απειλές να την καταναγκάζεις. Ο Άγιος Νικόδημος στο Πυράλιο, επειδή υπάρχει ένας κανόνας που επιβάλλει ένα επιτίμιο αποχής από τη Θεία Κοινωνία, αν αποβάλλει γυναίκα, λέει στους άντρες, άμα η γυναίκα είναι έγκυος, ούτε να τα σκτυπούν, ούτε καμία άλλη λύπη και ενόχληση να δίδουν εις αυτάς. Να τις προσέχουν δηλαδή πάρα πολύ, να μην αποβάλλουν. Θα πει κανείς, καλά όλα αυτά που λέει και ο νόμος,
Καλά, συμβαίνουν έξω στην κοινωνία. Συμβαίνουν και στα πιστά ζευγάρια, στα χριστιανικά ζευγάρια, στις χριστιανικές οικογένειες που εκκλησιάζονται, έχουν μυστηριακή ζωή, έχουν πνευματικούς. Βεβαίως και συμβαίνουν και μπορεί να είναι και από τις χειρότερες περιπτώσεις. Τουλάχιστον στα δικηγορικά γραφεία βλέπουμε. Και δεν συγκρατούνται ούτε από τους πνευματικούς, ούτε από τους γεροντάδες, ούτε από τα διαβάσματα, ούτε από τις οικογένειες. Πολλές φορές και η οικογένεια και το σόι ταυτίζεται και συστοιχείται ο καθένας γύρω από το παιδί του. Πάντα έχει δίκιο, πάντα το άλλο φταίει. Και δεν βοηθιέται η κατάσταση. Μάλιστα, μια ιδιαίτερη περίπτωση που μπορεί να αναδείξει συνέχεια φαινόμενα βίας είναι κάποιοι βιαστικοί γάμοι που γίνονται μεταξύ πιστών συζύγων από το φόβο μήπως αμαρτήσουν με προγαμιαίες σχέσεις. Έτσι δεν έχουν προλάβει να γνωριστούν. Αυτός που είναι πιο βίαιος έχει καταφέρει να το συγκαλύψει, δεν έχει εκδηλωθεί και εκδηλώνεται μετά. Και ίσως και με πολύ έντονο τρόπο. Και ενδεχομένως και μόλις έχουν αρχίσει να υπάρχουν και παιδιά, γιατί συνήθως αυτές τις περιπτώσεις γίνονται και γρήγορα τα παιδιά. Και έτσι είναι ήδη εγκλωβισμένη η γυναίκα. Άλλη περίπτωση, εκτός από τις συνηθισμένες, τον εκνευρισμό, τον εγωισμό, τη μην ανοχή του λάθους του άλλου, της παράληψης του άλλου και διάφορα τέτοια, πάλι στα πιστά ζευγάρια μπορεί να υπάρξει ένταση που να προκαλέσει και βία, εάν δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο πώς να διευθετήσουν τη σαρκική τους επαφή, τη σεξουαλική σχέση. Δηλαδή, αν ο ένας θέλει να κάνει πολλή αποχή για νηστεία ή για προσευχή ή για οτιδήποτε άλλο, ο άλλος δεν αντέχει και δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν, αυτός που το υφίσταται, που πιέζεται και δεν το θέλει, μπορεί να βγάλει ένταση και αργότερα και βία, είτε λεκτική είτε αργότερα και σωματική. Θα πείτε, καλά, εντάξει τώρα, και γιατί, αφού ο άλλος για πνευματικούς λόγους το κάνει. Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η διδασκαλία της Εκκλησίας. Πέραν του ότι η ίδια η λέξη στην ουσία δεν είναι τίποτα να το φοβόμαστε και να ντρεπόμαστε, ίσως δεν είναι πολύ γνωστό ότι ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Αθανάσιος χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη για να περιγράψουν τη σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδας. Αλλά είναι γνωστό το χωρίο του Αποστόλου Παύλου στην 1η προς Κορινθίους για τους συζύγους, μη αποστερείτε αλλήλους ή μη τι εξυμφώνου προς καιρών. Και πάλι επί το αυτό συνέρχεστε ή να μην πειράζει εμάς ο σατανάς δια την ακρασία νημών. Άρα λοιπόν με συμφωνία η αποχή, με συμφωνία η σχέση, για να μην τους πειράζει ο σατανάς, αυτό τους λέει. Δεν λέει να επιβάλλει ο ένας τον άλλον ή να είναι πιο άγιος, πιο πνευματικός ο ένας τον άλλον. Και ερμηνεύοντάς το και ο Χρυσόστομος, λέει εγκρατευέστο υγιεινή μη βουλωμένου του ανδρός. Υπάρχει προσπαθική να εγκρατευτεί και να μην θέλει ο άντρας. Τι ουν αν εκείνος πορνεύει ή μη πορνεύει, αλγεί και θορυβείται και πυρώται και μάχεται και μυρία τη γυναική πράγματα παρέχει, δεν θα καταλάβει αν εκείνος επειδή δεν αντέχει πάει και πορνεύσει. Δεν πάει, αλλά θυμώνει, φουντώνει και ασκεί βία, εκνευρίζεται εναντίον της. Τι το κέρδος της νηστείας και της εγκρατείας αγάπης διαρριγμένης, αφού χαλάει η αγάπη. Τι την κάνεις την αποχή. Αυτό λέει ο Χρυσόστομος. Τι κερδίζεις. Το πρώτο είναι η αγάπη. Δεν είναι η δίθεν πνευματικότητα, όπως νομίζει ο καθένας. Και ακόμα περισσότερο λέει ότι κάποιες, ας πούμε, θέλουν αυτή την αποχή, νομίζοντας ότι κάτι ευλαβές ποιούσει και όθησαν αυτούς τους άντρες επιμοιχίαν. Αλλά και της εκείνου μοιχείας αυτήν των λόγων υφέξει. Και τας ευθύνας μάλλον εκείνου, λέει πάλι ο Χριστός μου. Δηλαδή, άμα τους οδήγησαν και πήγαν να βρουν άλλη γυναίκα, η αμαρτία είναι της γυναίκας, δεν είναι του άντρα.
θα επανέλθουμε λίγο στην ισονομία. Έχουμε τώρα περίπου 39 χρόνια που ισχύει ο νόμος της ισονομίας των φύλων στο αστικό μας κώδικο. Θα έλεγε κανείς κανονικά ότι θα περίμενε οι νέες γυναίκες να ζουν σε ένα καθεστώς ισότητας μέσα στους γάμους, στα σύμφωνα συμβίωσης, στις συμβιώσεις, σε οποιοδήποτε τρόπο. Πώς τώρα γίνεται και βλέπουμε στα δικηγορικά γραφεία να έρχονται νέες γυναίκες ηλικίας, 30 τόσο, 40 κάτι, με σπουδές, με προσόντα, με αυτονομία οικονομική, με καλές θέσεις, και να βλέπεις ότι έχουν ζήσει μία ζωή μέσα στη συμβίωση, υποταγμένες, φοβισμένες, να τις εκμεταλλεύεται ο άντρας, πολλές φορές και να έχουν τελείως φορτωθεί το νοικοκυριό, τις πρακτικές δουλειές, ή να έχουν και ίδιες εναποθέσει όλα τα πάντα, τα εξωτερικά, τα φορολογικά, τα οικονομικά κλπ. Στον άντρα, μην ξέρουν και καλά-καλά τι τους γίνεται. Και ακόμα πολλές φορές όλα αυτά, να μην τα λένε και ζώντας έτσι, να έχουν και αποκλειστεί από περιβάλλον ή περιοριστεί, να μην λένε και σε κανέναν τίποτα, να μην αποκαλύπτουν πώς ζουν, να δημιουργούν μια ψευδαίσθηση, γιατί πολλές φορές ο βίος άντρας είναι βίος μόνο στη γυναίκα του. Και έξω είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Όλοι έχουν να λένε τα καλύτερα λόγια. Πρόθυμος, βοηθάει, εύθυμος, κοινωνικότατος. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Πολλές φορές λοιπόν τα κρύβουν οι γυναίκες, μην εκθέσουν τον άντρα τους, μην αποκαλύψουν πώς ζουν. Και άμα κάποια στιγμή αποφασίσουν να αντιδράσουν και βρεθούν και σε δικαστήριο, δεν έχουν και κανένα μάρτυρα να πει. Δεν έχει δει κανείς τίποτα. Τα έχουν υποστεί όλα μόνες τους. Τώρα, πού να αποδοθεί αυτή η κατάσταση στη σημερινή εποχή σε νέες γυναίκες? Έχουν τέτοιες ανασφάλειες παρά τα προσόντα τους και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν? Και πώς διαπαιδαγωγήθηκαν αυτά τα κορίτσια και είναι σήμερα έτσι ως σύζυγοι, σύντροφοι? Υπάρχει βέβαια και ένα αντίστροφο φαινόμενο, το οποίο το βλέπει κανείς και σε θρησκευόμενο ζευγάρια. Πάλι πιο κυρίως σε νέες γυναίκες. Αν νιώσουν από κάποια στιγμή και μετά ότι δεν υπάρχει έμπνευση, σβήνει ο έρωτας, δεν υπάρχει έτσι κάτι να ελκύει, να κρατάει τη σχέση, σαν να καταντάει συμβατική, είναι έτοιμες να φύγουν. Δεν θέλουν να τη ζήσουν αυτή τη σχέση έτσι. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, να το επενέσουμε αυτό? Τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα, μόνο γι' αυτό δεν μπορούν να κάνουν προσπάθεια να ξαναδούνε, να το αναζωογονήσουνε? Συνήθως έχουν κάνει τις προσπάθειες και έχουν αποτύχει. Απ' την άλλη μεριά, να σκεφτεί κανείς τι είναι καλύτερο. Να πούνε φεύγω, δεν θέλω να ζω έτσι, να μείνουν, να κοροϊδεύουν και να έχουν εξωσυζυγική σχέση? Μια άλλη συνηθισμένη κατάσταση στην ανοχή της βίας είναι η γνωστή φράση «να σώσω το γάμο μου», «για τα παιδιά μου», «μήπως αλλάξει». Αυτά συνήθως είναι ψευδαισθήσεις. Οι περισσότερες που τα λένε αυτά και υποτίθεται τα προσπαθούν και ελπίζουν, στο τέλος κάποτε δεν αντέχουν, φτάνουν στο δικηγόρο, φτάνουν για το διαζύγιο και τότε ανακαλύπτουν ότι έχουν αναλωθεί τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους,
και περιμένουν από το δικαστή και το δικηγόρο να τους τα φέρει πίσω. Δεν γίνεται. Όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, την τελευταία χρονιά με τις γυναικοκτονίες και τις διάφορες άλλες μορφές βίας, ακούγαμε συνέχεια σε διάφορες εκπομπές, συζητήσεις κλπ. Ψυχολόγους, ψυχιάτρους, δημοσιογράφους, κοινωνιολόγους να λένε κυρίως ένα πράγμα. Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα της διαπαιδαγώγησης των αντρών. Εντάξει, να αλλάξει, σωστό είναι. Αλλά αυτό δεν είναι αυριανό, είναι μακροχρόνιο. Αύριο κινδυνεύει να ξαναγίνει το επόμενο επεισόδιο. Τι θα γίνει μέχρι αύριο, άμεσα. Ούτε αυτές οι εκδηλώσεις θα φέρουν άμεσο αποτέλεσμα, ούτε τίποτα άλλο, ούτε ό,τι μέτρα εξαγγείλει η κυβέρνηση, ούτε αυστηροποίηση των νόμων ή των ποινών που επιβάλλουν τα δικαστήρια. Καλός ή κακός, το θέμα είναι στα χέρια των γυναικών που δέχονται τη βία. Δηλαδή, η μόνη άμεση λύση και απάντηση είναι η μηδενική ανοχή. Όχι η μηδενική ανοχή στο πρώτο-δεύτερο χαστούκι, η μηδενική ανοχή στην πρώτη βρισιά, στην πρώτη υποτίμηση, στην πρώτη περιφρόνηση και όχι μέσα στο γάμο ή μέσα στο σύμφωνο συμβίωσης, στο ξεκίνημα της γνωριμίας, στο πρώτο μήνα, στο δεύτερο μήνα. Έτσι είσαι, για χαρά. Φεύγω, δεν κάθομαι. Άμα ξαναγίνει, έφυγα. Δηλαδή πρέπει οι νέες κοπέλες, οι παλιές τώρα είναι πιο δύσκολο, να δώσουν ένα μήνυμα στους κακοποιητές άντρες ότι αν συνεχίσουν έτσι δεν θα βρουν γυναίκα, θα μείνουν μόνοι τους. Θα φύγει πρώτη, θα φύγει δεύτερη, θα φύγει τρίτη, θα φύγει τέταρτη και γρήγορα. Θα μείνουν μόνοι τους. Δεν θα σταυρώσουν γυναίκα κατά το κοινό λεγόμενο. Μπορεί να δοθεί αυτό το μήνυμα. Θα μου πεις ότι στην αρχή κρύβονται, παίζουν θέατρο, προσέχουν μέχρι να την παρασύρουν, μέχρι να προχωρήσει η σχέση, να μην είναι τόσο εύκολο να φύγει. Ίσως πρέπει, ακόμα και όταν βλέπουν οι κοπέλες μια καλή συμπεριφορά, να προκαλέσουν επίτηδες κάτι για να δουν την αντίδραση. Ποιος θα είναι ο εκνευρισμός, πώς θα αντιδράσει, τι θα γίνει μια-δυο φορές. Γιατί τώρα θα μου μην πείτε τώρα ότι αυτή η κοπέλα η καημένη στη Φολέγανδρο που την έπνιξε. Την έπνιξε λέει γιατί έκανε ένα λάθος στο δρόμο με το GPS και χάσαν το δρόμο. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος που την έπνιξε για αυτό το λόγο στο προηγούμενο διάστημα της σχέσης τους να ήταν άψογος, να μην είχε ξαναδώσει καμιά αφορμή, να μην είχε ξανακάνει τίποτα. Μόνο αν του στρίψε εκείνη τη στιγμή ξαφνικά. Άρα λοιπόν, κάτι βλέπουν οι γυναίκες και λένε θα αλλάξει, να δούμε, άσε, ας δοκιμάσω και δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η επόμενη φορά που θα δοκιμάσει μπορεί να είναι η τελευταία ή μπορεί να μείνει ανάπηρη. Και να επανέλθουμε τώρα στις εκκλησιαστικές κοινότητες, γιατί είμαστε σε εκδήλωση της Αρχιεπισκοπής. Τι κάνουν οι πνευματικοί έστω στα χριστιανικά ζευγάρια, σε αυτά τα οποία έχουν μια αρμοδιότητα και μπορούν κάπως να παρεύουν και να παίξουν ένα ρόλο. Μήπως και εκείνοι συχνά το πρώτο που λένε είναι η υπομονή. Η ανοχή και να δούμε και μη χωρίζει τόσο εύκολα και τα παιδιά σου και ξέρω ότι. Μήπως συνηθίζουν έτσι να παίρνουν σαν παράδειγμα πάλι τις φράσεις του Αποστόλου Παύλου πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους ή της αδελφός γυναίκα έχει άπιστον και αυτή συνευδοκεί εκείνη με ταυτού, μη αφιέτω αυτήν. Και γυνή της έχει άνδρα άπιστον και αυτό συνευδοκεί εκείνη με ταυτής, μη αφιέτω αυτόν. Υγεία στεγάρο ανήρω άπιστος εν τη γυναική και υγεία στη γυνή άπιστος εν το ανδρή. Μάλιστα. Ο άπιστος και η άπιστη δεν σημαίνει ότι είναι παλιά άνθρωποι.
και κακοποιητές. Μπορεί να θαυμάσει οι άνθρωποι, καλύτεροι από τους άλλους. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο ένας πιστεύει και ο άλλος δεν πιστεύει. Και μπορεί να ζουν μια θαυμάσια ζωή. Δεν είναι πρότυπο αυτή η παρότανη του Αποστόλου Παύλου για να τη βάλουμε και στον κακοποιητή, ότι θα αγιαστεί, θα κάτσε να τη σκοτώσει και να αγιαστεί. Δηλαδή μάρτυρας θα γίνει. Δεν νομίζω να εννοούσε κάτι τέτοιο ο Απόστολος Παύλος, ούτε κανείς άλλος πατέρας να ήθελε κάτι τέτοιο και να διδάσκει η Εκκλησία κάτι τέτοιο. Θα μου πεις τι να κάνουν οι πνευματικοί, κάνουν συστάσεις, προσπαθούν, λένε κάποιες κουβέντες. Ναι, οι πνευματικοί όμως έχουν το επιτίμιο, τη στέρηση της Θείας Κοινωνίας. Σε κάποιες περιπτώσεις το έχουν πολύ εύκολο, ας πούμε στις προγαμιαίες σχέσεις. Ξέρετε, έχετε καταλάβει πνευματικούς που να πούνε στον άλλον, κοίτα να δεις τι κάνεις, βρίζεις, υποτιμάς, ψυχαναγκάζεις, εκβιάζεις. Λοιπόν, ξεκινάει η σαρακοστή. Δεν πρόκειται να κοινωνήσεις αν δεν μάθω ότι άλλαξες. Αν καταφέρεις μέσα στη σαρακοστή και το παλέψεις, θα κοινωνήσεις την Ανάσταση. Πού έχετε καταλάβει να πέφτουν τέτοια επιτίμια από πνευματικούς? Και τι θα γινόταν αν αρχίζανε να συνηθίζονται και θα έφευγε να πάει σε άλλον και στον άλλον το ίδιο? Δεν χρειάζεται να υπάρχει κανένας ειδικός. Ας πούμε, δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας. Δεν τους ξέρω τους κανόνες. Μπορεί να υπάρχει και να μην υπάρχει. Ας μην υπάρχει. Δεν χρειάζεται να υπάρχει. Θα μπορούσε όμως η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας να βγάλει μια απόφαση, μια σύσταση σε όλους τους πνευματικούς και να τους λέει, ξέρετε κάτι, σε αυτά τα φαινόμενα να μην διστάζετε να βάζετε επιτίμηνο ακοινωνισίας για όσο διάστημα κρίνετε εσείς. Αν μη τι άλλο, ας δοκιμαστεί και θα φανεί αν μπορεί να πετύχει ή αν θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Τώρα, γιατί δεν το κάνουν οι πνευματικοί? Μήπως και οι ίδιοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις να το κάνουν? Έχει γράψει κάπου ο αείμνηστος ο πατήρ Σαράτης Σαράντος: ελάχιστοι λοιπόν από τους σύγχρονους εξομολόγους πνευματικούς διακατέχονται από διάφορα κόμπλεξ, αποθήσεις και συγκρούσεις ψυχολογικές και πνευματικές. Δεν πρόλαβα να βάλουν σε αρμονική εν Χριστώ τάξη τα εσώψυχά τους και βγάζουν τα αποθυμένα τους στους άλλους και κυρίως στα νέα παιδιά που ζητούν αυθεντική καθοδήγηση. Άρα λοιπόν στις εκκλησιαστικές κοινότητες πρέπει να περιμένουν πολλά από τους πνευματικούς, αλλά και ο καθένας μας από τον εαυτό του, γιατί μια βασική αιτία όλων αυτών των συμπεριφορών είναι η φιλαυτία. Και όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, θέλεις να ελευθερωθείς από τα πάθη, αποτείναξε τη μητέρα των παθών, τη φιλαυτία. Άρα το αντίθετο της φιλαυτίας είναι η αγάπη χωρίς να περιμένει κανείς αντάλλαγμα, και αυτό είναι το άμεσο φάρμακο για να πάψει η βία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολόπουλε, για την τοποθέτηση. Πριν προχωρήσουμε στους επόμενους ομιλητές, να ενημερώσω όσους συμμετέχοντες μας παρακολουθούν διαδικτυακά, αν έχουν κάποια ερώτηση ή διευκρίνηση για τους ομιλητές, να πατήσουν το χεράκι από το Zoom για να τους δώσουμε το λόγο. Καλωσορίζουμε την κυρία Ευγενία Κατούφα, τη δεύτερη ομιλήτριά μας, δημοσιογράφο και επιστήμον κοινωνικής πολιτικής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα λοιπόν. Με αίσθημα μεγάλης τιμής βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, γιατί αφενός δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό, δεύτερον γιατί όσα οφείλουμε να γνωρίζουμε και να τα έχουμε ως φάρο στη ζωή μας έχουν χίλιο υποθεί, και γιατί κάποιος που θα μιλήσει σε λίγο έχει γράψει, και ελπίζω να μας ακούει τώρα, έχει γράψει σε ένα στίχο ότι όποιος δεν ξέρει τι να πει βγάζει λόγο. Λοιπόν, νιώθω τιμή που με καλέσατε, αλλά και μεγάλη ευθύνη για το τι θα προσθέσω στους προβληματισμούς σας. Για την ακρίβεια, για να είμαι ειλικρινής, ήρθα να μοιραστώ τους δικούς μου προβληματισμούς μαζί σας.
Ο χρόνος που πέρασε μας προκάλεσε απερίγραπτη λύπη. Αίσθημα ματέωσης των προσπαθειών και των ελπίδων μας για την ακρίβεια μας συντάραξε με γεγονότα που πιστεύαμε ότι ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Μιλάω φυσικά για την επίδειξη της ανίκειας έως απάνθρωπης συμπεριφοράς κάποιων ανδρών προς τις γυναίκες. Είσαι εκτίμα μου, ορίζω τη σκέψη σου, τα συναισθήματά σου, τα χρήματά σου, τη ζωή σου, έστω κι αν προκαλώ τόση θλίψη στα παιδιά μας, υποσκάπτω το μέλλον τους, καταργώ ακόμα και τη δική μου ελευθερία. Από τις δολοφονίες των γυναικών που καταγράφηκαν επίσημα στην Ελλάδα το 2021, οι 17 ήταν για λόγους που σχετίζονταν με την άσκηση εξουσίας του άντρα πάνω στο θύμα. Προσβλήθηκε ο ανδρισμός τους, χάλασε η σχέση, χάλασε η φάση, μας είπε κάποιος. Ένας από αυτούς φορούσε και βραχιολάκι τέτοιο κομποσκίνι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ενώ οι δολοφονίες γενικώς στον κόσμο μειώνονται, οι γυναικοκτονίες αυξάνονται. Ως πού θα πάει αυτό? Πόση απόσταση, αλήθεια, από όσα διδαχτήκαμε, από όσα ελπίσαμε? Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Ας κάνουμε έναν αναστοχασμό. Το φαινόμενο της γυναικοκτονίας, όπως είπε και ο κύριος Νικολόπουλος, δεν είναι τωρινό. Είναι το έγκλημα που έχει ως κίνητρο την επίδειξη, την επιβολή ή τη χρήση δύναμης και εξουσίας από τον άντρα προς τη γυναίκα και συνέβαινε πάντα. Αλλά τα περιστατικά δεν γίνονταν γνωστά, όπως και τώρα είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν εντοπιστεί και δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. Όμως, στον 21ο αιώνα, με τόση γνώση, με τόσα μέσα επικοινωνίας, με τόσες δυνατότητες να βελτιώσουμε τη ζωή μας, να βρισκόμαστε πάλι στον ίδιο παρονομαστή, είναι ανεπίτρεπτο. Τι δεν έχουμε καταλάβει, τι δεν έχουμε μάθει, τι δεν έχουμε διδάξει, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να συμβαίνει και πρέπει να αλλάξει? Κοιτώντας κι εγώ πάλι τον τίτλο, αναρωτιέμαι, υπάρχουν σήμερα άνδρες και γυναίκες στις σύγχρονες εκκλησιαστικές κοινότητες? Ποιες γυναίκες και ποιοι άνδρες? Άσπρα, το πολύ βαμμένα μαλλιά, μακριές φούστες, μπαστούνάκια, παλαιομοδίτικα σακάκια, συναντάει κανείς στις εκκλησίες σήμερα. Υπάρχουν βέβαια και νεότεροι που έρχονται για να βρουν παρηγοριά για κάποιο πένθος τους, χωρισμό, σοβαρή αναπηρία, αρρώστια ή προσωρινή ταλαιπωρία. Άντε προς το τέλος της λειτουργίας και κάποιες νεαρές κοπέλες με τα βρέφη τους για να τα κοινωνήσουν. Η Εκκλησία όμως δεν απευθύνεται μόνο σε αυτό τον πληθυσμό. Πού είναι οι άνθρωποι που θα έρχονταν για να ευχαριστήσουν, να δοξολογήσουν, να προσευχηθούν, να επικοινωνήσουν με το Θεό, να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων? Γιατί δεν έπεισε η Εκκλησία με τα τόσα σημαντικά λόγια και διδάγματα της? Ο Χριστός ευλόγησε το γάμο στην Κανά, τίμησε πολλές γυναίκες και μάλιστα τέτοιες που οι άλλοι τις απέρριπταν, επιτίμησε τους άντρες για τα ελαττώματά τους, την υποκρισία, τη φιλοχρηματία, τη μανία εξουσίας. Ο Άγιος Γρηγόριος τα έψαλε, ο Απόστολος Παύλος ύμνησε, ο Άγιος Βασίλειος υπέδειξε, ο Κοσμάς ο Αιτωλός μίλησε. Είναι όλα γνωστά, ας μην τα επαναλαμβάνουμε. Η γενιά μας γαλουχήθηκε με το φως της Ανάστασης, με το νόημα της θυσίας, με τον ήλιο της δικαιοσύνης, με τη χαρά της θείας γέννησης, με την ταπεινότητα του σπηλαίου, την πραότητα των Αγίων, την άσκηση στην εγκράτεια, την προσευχή για ειρήνη. Και είχαμε ελπίσει στην ενότητα της πίστεως, στην κοινότητα της αγάπης, στην αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο, στη δύναμη της προσευχής. Ανταυτόν βλέπουμε τον πόλεμο μέσα στα σπίτια μας, το διχασμό των οικογενειών, το χάσμα των γενεών, τη σύγχυση στη σκέψη των νέων, την απογοήτευση στις προσδοκίες τους, τη φτώχεια υλικών και πνευματικών αγαθών, τη μοναξιά, τον ατομισμό, το κυνήγι του εφήμερου πλούτου, την επιδίωξη της προβολής, της λάμψης, της εξουσίας, την κατάργηση κάθε παλαιού. Και το χειρότερο, την αδυναμία των γονέων να επιδράσουν στα παιδιά τους.
Η Εκκλησία μας δίδαξε όλα τα καλά και ωραία. Όμως δεν έπεισε την κοινωνία. Η υπόσχεση για το θαύμα διαψεύστηκε. Η απειλή της τιμωρίας δεν πιάνει πλέον. Στη γενική αντίληψη ότι η Εκκλησία αποτελεί τον πιο αναχρονιστικό θεσμό, στην επαναλαμβανόμενη εικόνα ρασοφόρων να συνοδεύουν τα πιο εθνικιστικά έως φασιστικά στοιχεία σε διαδηλώσεις, προστέθηκαν και ιερωμένοι εμπλεκόμενοι σε παράνομες πράξεις, αρχαιοκαπηλεία, παιδεραστία, ιερείς με παιδιά τρομοκράτες, κοσμοκαλόγεροι που πουλάνε αγιοσύνη και προφητείες. Προσφάτως προστέθηκαν και οι γέροντες που οδήγησαν στο θάνατο χιλιάδες ανθρώπους, λέγοντας ότι άλλοι Άγιοι παλιότεροι είχαν προβλέψει την πανδημία. Την είχαν. Είχαν όμως πει και να μην εμβολιαστούμε. Είχαν πει να μην συνεργάζεται η θρησκεία με την επιστήμη. Σαφώς αυτοί οι λίγοι δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο. Αλλά τέτοιες πράξεις βαραίνουν στη συνείδηση του κόσμου, γιατί προέρχονται από άτομα που θα έπρεπε να είναι τα πρότυπα. Όπως αντίστοιχα και οι πολιτικοί, οι δικαστικοί, οι εκπαιδευτικοί. Κάποιοι φοβέριζαν για το 666, όταν το κακό το βλέπουμε μέσα στα σπίτια μας, με την άμβλυνση των οικογενειακών σχέσεων, την περιφρόνηση των γονιών από τα παιδιά, τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, την αντικατάσταση του εμείς με το εγώ. Δεν μας έφερε το κακό η ταυτότητα, αλλά οι επιλογές μας. Έχουμε το αυτεξούσιο να κρίνουμε και να διακρίνουμε, να αποφασίζουμε τι θα πράξουμε. Αλλά αφαιθήκαμε να παρασυρθούμε στην πρόσκαιρη ευδαιμονία, στην επίδειξη δύναμης και στο αξίωμα «για όλα αυτά είναι οι άλλοι». Με την ευκαιρία της εορτής, ας ακούσουμε άλλη μια φορά τους τρεις ιεράρχες και ας κάνουμε μια ενδοσκόπηση. Τηρήσαμε τα διδάγματά τους, τη διακονία της αλήθειας, τη συμπόρευση λόγων και έργων. Ισχύουν και σήμερα μερικοί τύποι και κανόνες που διατυπώθηκαν για άλλη εποχή, για άλλους λαούς, για άλλους τόπους. Θεωρούμε ακόμα ότι η γυναίκα είναι μία ρή μετά το τοκετό. Οι ομοφιλόφιλοι εξακολουθούν να θεωρούνται αμαρτωλοί. Είναι αποδεκτές στην Εκκλησία γυναίκες που δεν έκαναν πολλά παιδιά ή και καθόλου, ή τα έκαναν εκτός γάμου, ή παίρνουν αντισυλληπτικά για διάφορους λόγους. Επιτρέπεται να κοινωνήσουν έφηβοι που αυτό ικανοποιούνται? Στο γιο μου πάντως απαγορεύτηκε κάποτε και εκτότε δεν ξαναπάτησε στην Εκκλησία. Επιτρέπεται να μπει στο ιερό το νεογέννητο κοριτσάκι? Υποδεικνύεται ακόμα στη γυναίκα που υφίσταται βία να συνεχίσει να την υπομένει γιατί έτσι αγιάζει? Ισχύουν και για τους κοσμικούς οι κανόνες όπως ισχύουν για τους μοναχούς? Με τόσες γυναικοκτονίες είμαστε ακόμα υπέρ της οικογένειας με τον πατέρα αφέντη? Μόλον ότι άλλαξαν οι μορφές της οικογένειας, ευτυχώς υπάρχουν ακόμα δυνατοί δεσμοί ανάμεσα στα μέλη της στην Ελλάδα. Και η Εκκλησία έχει ακόμα τη δυνατότητα παρέμβασης στους νεόνυμφους την ώρα που έρχονται για το πιστοποιητικό γάμο. Κατάλληλα ενημερωμένοι ιερείς θα μπορούσαν να τους πούν δύο λόγια για τη σημασία του μυστηρίου, να τους εμπνεύσουν τη βούληση για τον αγώνα που απαιτεί η συμβίωση, αλλά και την ελπίδα ότι στους κόλπους της θα βρουν καταφύγιο αν χρειαστούν. Να τους δείξουν ότι η ζωή είναι πιο ωραία και πιο εύκολη με απλότητα, αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση, διάλογο και ότι μπορεί να συνεχίζεται με αγάπη όταν σβήσει ο έρωτας. Να τους επιστήσουν την προσοχή ότι στο ζευγάρι πρέπει να υπάρχει ισότητα στα δικαιώματα, στις ευθύνες και στις υποχρεώσεις. Δεν είναι κακό και ο άντρας να αλλάζει τις πάνες του μωρού και δεν πάβει ο ανδρισμός του αν μόνο η γυναίκα εργάζεται εφόσον μόνο αυτή μπόρεσε να βρει δουλειά. Η καταπίεση, ο ανταγωνισμός και η εξουσία του ενός πάνω στον άλλο δεν κάνει κανέναν ευτυχισμένο. Η απόκτηση παιδιών είναι η μεγαλύτερη χαρά, αλλά ταυτόχρονα και πολύ μεγάλη ευθύνη. Είναι χρήσιμο να τονιστεί επίσης ότι το διαζύγιο δεν είναι ο μόνος τρόπος αυτοπροστασίας και όσο εύκολα εκδίδεται, τόσο εύκολα αφήνει στις ψυχές των παιδιών χαρακές ανεξίτηλες.
να τους υπενθυμίσουν ότι οι πράξεις βίας δεν έχουν ως αποτέλεσμα μόνο την τιμωρία του δράστη, έχουν συνέπειες σε όλη την υπόλοιπη ζωή όλης της οικογένειας. Τα παιδιά κάθε δολοφονημένης γυναίκας θα κουβαλούν ένα τεράστιο στίγμα, πόνο και αίσθημα ματαιότητας. Είναι όμως όλοι οι κληρικοί κατάλληλοι να δώσουν τέτοιες συμβουλές και οδηγίες? Τι κάνει ο πατήρ Σπυρίδων των Βρυλισσίων και μαζεύει κάθε Κυριακή δεκάδες νέους ανθρώπους και έχει παντρέψει εκατοντάδες ζευγάρια? Ρώτησα μια φίλη που εκκλησιάζεται εκεί και μου απάντησε «Είναι αληθινός». Πολύς λόγος έγινε πρόσφατα και για την ενδομήτρια ζωή. Ποιος και πώς εξηγεί στα 13χρονα και 15χρονα του γυμνασίου το πώς φτάνουμε ως εκεί με βούληση και υπευθυνότητα? Με την άρνηση του μαθήματος της σεξουαλικής αγωγής αφήσαμε τον καθένα να κάνει τις παρεμβάσεις του όχι μόνο ως προς το μάθημα, αλλά και ως προς τους λόγους της άρνησης αυτού του μαθήματος. Το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής πρέπει να είναι ένα μάθημα βιολογίας και κοινωνικής συμπεριφοράς. Είναι χρήσιμο, δεν παρακινεί σε πράξεις, όπως και το μάθημα ηλεκτρονικών υπολογιστών στα νηπιαγωγεία. Δεν όθη σε χρήση, με τη βοήθεια του γονιού ή του δασκάλου, διδάσκεται η σωστή χρήση, η διάκριση του ωφέλιμου από το βλαπτικό και δεν αφήνει τον νέο άνθρωπο να ρηχτεί με τα μούτρα στις εμπειρίες της ερωτικής ζωής ή τις διερευνήσεις μέσα στον κόσμο του διαδικτύου. Σε μια Μητρόπολη γνωστή για την αυστηρότητά της, τη Μητρόπολη Φλόρινας, πριν από αρκετά χρόνια, η Επιτροπή Γυναικείων Θεμάτων είχε ιδρύσει ένα ίντερνετ καφέ για να έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα να περιηγούνται στο διαδίκτυο με επίβλεψη, ίσως και με κάποιον ειδικό, ώστε να τα βοηθάει να ανακαλύπτουν τις χρήσιμες και υποφελείς ιστοσελίδες. Η Εκκλησία οφείλει να εξυγχρονιστεί, αν θέλει, νέους ανθρώπους τους κόλπους της. Της οφείλουμε πολλά για τη διάσωση της παράδοσης, για τη συμβολή της στους εθνικούς αγώνες, για το όραμα με το οποίο ενδυνάμωσε τους αγωνιστές. Έμαθα ότι έγιναν και πολλά συνέδρια για την ανάδειξη του ρόλου των ιερωμένων, των μοναστηριών, των μοναχών στη διάρκεια της Επανάστασης. Για τις μοναχές μίλησε κανείς? Ποιος φρόντιζε για την τροφοδοσία όλων των αγωνιστών και των ανθρώπων που έβρισκαν καταφύγιο μέσα στα μοναστήρια? Ποιος φρόντιζε για τη θεραπεία των τραυματισμένων? Ήταν μεγάλη και η συμβολή των μοναζουσών, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι για αυτές. Επίσης, ακούστηκε κάτι για τις γυναίκες νεομάρτυρες, την Κυράννα, την Ακυλίνα, τη Χρυσή, την Αργυρή. Και μήπως εκτός από τα λόγια των πατέρων είναι χρήσιμο να αναδείξουμε και τα λόγια των μητέρων? Και εμείς οι γυναίκες είμαστε από το ίδιο φύραμα με τους άνδρες. Έχουμε πλαστεί και εμείς κατ' εικόνα Θεού όπως και αυτοί. Από τα χέρια του κτίστου βγήκε και η γυναίκα. Για την κατασκευή της, ο Θεός δεν έλαβε μόνο σάρκα από τον άνδρα, αλλά και οστό από τα οστά του, ώστε και εμείς πήραμε εξίσου με τους άνδρες τη σταθερότητα και την υπομονή. Είναι τα λόγια της μάρτυρος Ιουλίτας την ώρα του μαρτυρίου της προς τις συναθλήτριές της, όπως μας τα έχει διασώσει ο Μέγας Βασίλειος. Στη σημερινή ενορία εξακολουθεί η γυναίκα να είναι μόνο για τις εργασίες, για την καθαριότητα και για τα σερβιρίσματα, όπως μας είπε και ο κύριος Νικολόπουλος, ή συμμετέχει στην καταμέτρηση χρημάτων, στο σχεδιασμό των έργων για τα οποία χρειάζονται δαπάνες, στη διοίκηση. Ξέρετε ότι διεθνείς και ελληνικές έρευνες έχουν δείξει ότι όπου οι γυναίκες είναι σε υψηλές θέσεις διοίκησης υπάρχουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και λιγότερες απώλειες θέσεων εργασίας. Η Εκκλησία οφείλει πια να συνταχθεί με τα προστάγματα της εποχής, που είναι η ισότητα των φύλων, η συμπερίληψη των μειονοτήτων, των ανθρώπων με διαφορετικό προσανατολισμό και επιλογές. Ο σεβασμός του προσώπου και η καλλιέργεια του ανθρώπινου πνεύματος μέσω της αλήθειας δεν χωρούν πλέον στερεότυπα. Η ενορία, για να φέρει τους ανθρώπους κοντά της, οφείλει να σκύψει πάνω στα προβλήματα του ποιμνίου, να ενώσει τη φωνή της μαζί του, να διαμαρτυρηθεί και αυτή για την ανεργία, για τις ελλείψεις στον τομέα υγείας, για την κατάρρευση του κράτους πρόνοιας, για τα χαλιά της παιδείας, να δείξει τη συμπαράστασή της με τα δίκαια των κοσμικών ανθρώπων.
Είναι χρήσιμο να νιώσει ο κόσμος ότι η Εκκλησία είναι κοντά του, τον εκφράζει, τον υποστηρίζει, τον βοηθάει. Τα κηρύγματα, όσο εμβριθεί και αληθινά κι αν είναι, δεν εισακούονται. Οι ιεράρχες μας, για να εισακουστούν, πρέπει να μιλήσουν τη σύγχρονη γλώσσα και να εμπνεύσουν την αγάπη, και μόνο την αγάπη, αλλά με έμπρακτο τρόπο. Χωρίς να ταυτίζεται σε όλα, χωρίς να αλλοιώνει τις αξίες της, η Εκκλησία, υπάρχουν θέματα που μπορεί να σταθεί αρρωγός. Στην περίπτωση του εμβολιασμού, για παράδειγμα, πήρε μια θαραλέα στάση και έδωσε διέξοδο στον κόσμο που ταλανιζόταν ανάμεσα στην επιστήμη, τις θεωρίες της συνωμοσίας και τις προφητείες. Ξέρω, λιδωρήθηκε, αλλά ήταν μια γενναία στάση. Στην περίοδο που γίνονταν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, πολλά σχολιαρόπεδα είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Χαλανδρίου απέναντι στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Σύντομα τα παιδιά περικυκλώθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις. Μιλάμε για 15χρονα, έτσι. Και ενώ τα πνεύματα όλων είχαν οξυνθεί, ο προϊστάμενος του ναού, ο πατέρας Σπύριδων, άνοιξε τις... Άλλος, όχι αυτός για τον οποίο σας είπα νωρίτερα. Άνοιξε τις πόρτες του ναού και κάλεσε τα παιδιά να μπουν μέσα. Μπήκαν όλα και έμειναν αρκετή ώρα. Μετά από χρόνια, κάποιοι δηλώνουν ότι αρκετά από εκείνα τα παιδιά σώθηκαν από παραστρατήματα, χάρη στην κουβέντα που είχαν με τον πατέρα Σπυρίδωνα. Δεν είναι κακό η Εκκλησία να πρωτοπορεί. Αυτός ο ίδιος πατέρας Σπυρίδωνας, που ήταν και το πρώτο θύμα των πυρκαγιών στο μάτι. Έτσι. Έκανε ανακύκλωση το 1970, προτού μάθουμε καν την έννοια της λέξης. Η Αγία Φιλοθέη έκανε πράγματα που ακόμα και σήμερα φαντάζουν αδύνατα για τους σύγχρονους ακτιβιστές και τους υπερασπιστές δικαιωμάτων. Από τον καιρό της Βασιλιάδας γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία ήταν το μοναδικό κράτος πρόνοιας και δεν έχει πάψει να συμμετέχει σε δράσεις γνωστές με ιδρύματα, προγράμματα, αλλά και άγνωστες πράξεις αγάπης. Όμως δεν είμαστε στην εποχή που ισχύει το ρητό να μην γνωρίζει αριστερά τι πει η δεξιά. Σήμερα το καλό παράδειγμα πρέπει να φαίνεται και έτσι να χτίζεται σιγά σιγά η εμπιστοσύνη με τη γνωστοποίηση των καλών πρακτικών και φυσικά με τη διαφάνεια. Είναι δυνατόν να συνεχίζεται η κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας μόνο με εθελοντές? Ο εθελοντής δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι εκεί την ώρα της ανάγκης και ότι θα κάνει σωστά τη δουλειά του, ούτε μπορείς να ελέγξεις τον εθελοντή για το έργο που τέλεσε. Καθώς στην Εκκλησία προστρέχει κάθε πεινασμένος, φτωχός, άπορος και άστεγος, είναι απαραίτητο, κατά τη γνώμη μου, οι ναοί, έστω καθεδρικός σε κάθε δήμο, πόλη ή μεγάλο χωριό, να είναι στελεχωμένοι με τουλάχιστον έναν κοινωνικό λειτουργό. Δεν το λέω σαν υπόδειξη η Εκκλησία να υποκαταστήσει το κράτος πρόνοιας, αλλά επειδή γνωρίζω ότι η πρόνοια είναι ήδη ένα μεγάλο μέρος του έργου της Εκκλησίας. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με σύστημα και με επιστημονικότητα. Η πρόνοια, συγγνώμη, η προσφορά του κάποιων χρημάτων ή του πρόσφορου της Κυριακής δεν είναι αγάπη. Μπορεί να λύσεις προσωρινά για μια ώρα το πρόβλημα του ανθρώπου, αλλά καλύτερα θα ήταν... Καλύτερα θα τον βοηθούσες αν μπορούσες να τον βοηθήσεις να βρει μια δουλειά ώστε να βγάλει το ψωμί του με τον υδρότα του, με τον κόπο του, με την αξιοπρέπειά του. Με τη συνεχή φιλανθρωπία έχουμε τον κίνδυνο να κατηγορηθούμε και ότι συντηρούμε τον παρασιτισμό. Η κοινωνία εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και οφείλουμε να την ακολουθήσουμε σε ό,τι είναι μέσα στο πνεύμα του μηνύματος της Εκκλησίας, αλλά και πολλά πρέπει να αλλάξουν μέσα στους κόλπους της. Υπήρξε κάποτε ένας κληρικός που ατύχησε στο γάμο του και η σύζυγός του έφυγε. Γνώρισε μια άλλη κοπέλα, έγινε σύντροφός του και στο χωριό που υπηρετούσε είχε φέρει όλα τα παιδιά στην εκκλησία και στο κατηχητικό. Είχε κερδίσει την εκτίμηση και τον έπαινο όλων των χωρικών. Αυτόν τον άνθρωπο τον μετέθεσαν, τον τιμώρησαν. Συγγενής μου ιερέας έχασε τη σύζυγό του σε ηλικία 35 ετών. Ο ίδιος δεν έχει ορκιστεί παρθενία και δηλώνει ευθαρσός ότι του λείπει η γυναικεία συντροφιά. Πηγαίνει λοιπόν σε άλλες πόλεις για να βρει σύντροφο, την οποία αλλάζει κάθε τόσο. Και έχει έτσι την κατακραυγή των συγχωριανών του.
Είναι καλύτερο αυτό από το να έχει το δικαίωμα ενός δεύτερου γάμου. Έχουμε όμως και εμείς, οι χριστιανοί, τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να έχουμε διάκριση, να ξεχωρίζουμε το νόημα της Εκκλησίας από την παρεξήγηση, την παραποίησή του από κάποιους πολέμιους, με πρώτα-πρώτα τα μέσα ενημέρωσης, μερικά κοινωνικά κινήματα, ακόμα και κάποιους εκπροσώπους της. Να έχουμε πίστη δυνατή στην αξία της διδασκαλίας του ιδρυτή της. Να μην διστάζουμε να γινόμαστε εμείς το μέσο διαβίβασης αυτής της διδασκαλίας στις νεότερες γενιές, κυρίως βεβαίως με το παράδειγμά μας, και έχουμε πάμπολα παραδείγματα θάρρους και θυσίας για την πίστη στα διδάγματα αυτά, από τα οποία μπορούμε να αντλούμε δύναμη. Και φυσικά να είμαστε ανυποχώρητοι σε αυτές τις αξίες. Ακόμα και σήμερα έχουμε πολλές ευκαιρίες να γίνουμε μικροί μάρτυρες, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα της καθημερινής γελιοποίησης και άρνησης της θρησκείας μας. Ως προς την αγωγή τώρα. Η αγωγή γίνεται πλέον αποκλειστικά από το σχολείο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν ήμουν στο δημοτικό μιας επαρχιακής Κωμόπολης, στις γιορτές ερχόταν ένας ψάλτης και μας μάθαινε τα τροπάρια. Δεν έσβησαν ποτέ από το μυαλό μου. Σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να εισχωρήσει στο χώρο του σχολείου εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Θα γίνει επανάσταση. Μπορεί όμως να εισχωρήσουν τα παιδιά, οι μαθητές, μέσα στην Εκκλησία με διάφορους τρόπους. Κάποιες δυνατότητες παρέμβασης της Εκκλησίας θα ήταν η πραγματοποίηση φροντιστηριακών μαθημάτων για παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν. Ενδεχομένως και κάποια αθλητικά προγράμματα, όπως κάνει ο Παπαθανάσης εκεί στη Μαρμαριώτισσα, στο Χαλάνδρι. Εκδηλώσεις πολιτισμού, όπως κάνει ο Παπαλάμπρος, τον Άγιο Θανάσιο του Χαλανδρίου. Ενημερωτικές ομιλίες με θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, όπως κάνει ο πατήρ Γρηγόριος στο Βύρονα. Συμβουλευτική για ζευγάρια, όπως κάνει ο πατήρ Σταμάτιος Κλήρης του Παπάγου. Οι τόσο ευεργετικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως κάνουν οι ιερωμένοι που θα τους ακούσουμε σε λίγο. Και ακόμα γυναικείες συντροφιές, σε συνεργασία με τους θεσμούς της πολιτείας, όπως μπορούν να κάνουν οι κατατόπους υπηρεσίες γυναικείων θεμάτων. Δεν είναι απαραίτητο το κήρυγμα. Μέσα από τις πράξεις και τις περιγραφές των πράξεων, τα μηνύματα μπορούν να περαστούν. Θυμάμαι όταν ήμουν στο γυμνάσιο, ένας Άγιος όμως, ιερωμένος, ο πατήρ Νεκτάριος, μας έστελνε ραβασάκια, τα λέγαμε εμείς. Τα βρίσκαμε στο θρανίο μας. «Καλό μου παιδί, σε περιμένω την Τετάρτη στο κατηχητικό». Ή σε άλλη περίπτωση, «Δεν ήρθες την περασμένη εβδομάδα, μήπως σου συμβαίνει κάτι». Σήμερα τα ραβασάκια είναι τα μηνύματα μέσα από τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά ποιο περιεχόμενο θα έκανε ένα νέο να προσεγγίσει έναν ναό, έναν κατηχητή, έναν ιερωμένο? Κατά τη γνώμη μου, μόνο μέσα από τα σύγχρονα θέματα που απασχολούν τους νέους. Οι νέοι σήμερα δείχνουν ευαισθησία στο περιβάλλον, στο ρατσισμό, στις μειονότητες, στην καταπάτηση των δικαιωμάτων από τους εκάστοτε ισχυρούς, στα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά. Αυτά δηλαδή που είναι ο άξονας της χριστιανικής διδασκαλίας. Πώς το είπε ο Χριστός στους μαθητές? «Μη ομοιούστε τις έθνεση εις το κατάρχην των ελαχιστοτέρων, αλλά ο πρώτος ημών εστω διάκονος, ο άρχονος ο αρχόμενος, ο προκριθής ως ο έσχατος». Σε τέτοιες δράσεις πιστεύω θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι νέοι αν είναι μπροστάριδες άνθρωποι της Εκκλησίας. Υπάρχουν όμως τους κόλπους της, άνθρωποι που μπορούν να εκφραστούν με τέτοια γλώσσα, με τέτοια έργα, να καταγγείλουν ας πούμε την αστυνομία για την υπερβολική άσκηση βίας, να πούν stop στη βία εναντίον των γυναικών, να κάνουν ό,τι έκανε ο Παπαστρατής στη Λέσβο για τους πρόσφυγες, να διαδηλώσουν για τη βία μέχρι θανάτου εναντίον Αφροαμερικανών, όπως έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος. Φοβάμαι ότι αυτή η γενιά δεν θα προλάβει να δει ή να πιστεί για μια τέτοια αλλαγή στην Εκκλησία. Ίσως η επόμενη. Αλλά κάποτε θα πρέπει να γίνει η αρχή. Διάβασα σε ένα βιβλίο που είχε γράψει ένα κορίτσι. «Έψαχνα να βρω την ψυχή μου, αλλά δεν μπορούσα να τη βρω. Έψαχνα να βρω το Θεό μου, αλλά αυτός μου διέφευγε. Έψαξα να βρω τον αδελφό μου και βρήκα και τα τρία. Τον αδελφό, το σύζυγο, το παιδί μου, μπορώ να το βρω μέσα από το μήνυμα του Ιησού Χριστού, αλλά πρέπει να βρω και τον κατάλληλο τρόπο να το διδάξω».
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κατούφα και περνάμε στον τρίτο μιλητή μας, τον πατήρ Αντώνιο Καλλιγέρη, συντονιστή του προγράμματος Πρωτοβουλία και Εκπαιδευτικό. Καλησπέρα σας. Εγώ θα μπορούσα να μην πω τίποτα απολύτως και να... και να πω ότι πάω σε μια ανατελεία για πάμε στη δεύτερη για να μιλήσουμε τις ερωτήσεις. Όμως υπάρχουν πολλές προκλήσεις στις οποίες δεν θα πω όχι. Πριν πω αυτά που είχα σχεδιάσει με ερωτηματικά κτλ., θέλω να αναρωτηθούμε τι άραγε είναι η Εκκλησία. Είναι η κληρική, δηλαδή αν ένας κληρικός έχει ένα λαθασμένο φρόνημα, η ενορία του, για παράδειγμα, αν έχει άλλο φρόνημα, πάβει να είναι εκκλησία. Δεν λέω αιρετικό. Δεν λέω αιρετικό. Γιατί αν έχει αιρετικό, εννοείται και έχουμε πρόβλημα. Θέλω να πω με αυτό το εξής. Ότι πολλές φορές θέλουμε να αλλαγές από την εκκλησία, τη στιγμή που εμείς οι κληρικοί και λαϊκοί δεν καταλαβαίνουμε ότι ούτε οι κληρικοί μπορούν να εκπροσωπούν την εκκλησία μόνοι τους, ούτε οι λαϊκοί μόνοι τους. Κάτι που το βλέπουμε στη Θεία Ευχαριστία. Αν είναι να εξυγχρονιστεί κάτι, το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουμε είναι να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι κλήρος και λαός μαζί. Και ότι για την νοοτροπία την οποία προσπαθούμε να την παλέψουμε, δεν είναι μόνο οι κληρικοί που έχουν πρόβλημα, είναι και οι μανάτες που τους γέννησαν. Και το έχουν. Οι οικογένειες που ανατράφηκαν. Ή ο πατέρας που τους καταπίεσε. Στο όνομα του Χριστού, βεβαίως, θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό, όπως πάρα πολλοί το μαρτυρούν. Ότι στο όνομα του Χριστού, δηλαδή είχα ένα χριστιανό πατέρα, ο οποίος πήγαινε στην εκκλησία, ήταν και ψάλτης, έκανε και κήρυγμα, έκανε διάφορα, αλλά ήταν υπερβολικά αυστηρός, για παράδειγμα. Τώρα, το τι σημαίνει υπερβολικά αυστηρός, είναι ένα σκουβάς που βάζει πολύ νερό μέσα. Τι σημαίνει υπερβολικά αυστηρός. Αλλά θέλω να πω ότι η νοοτροπία είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει μόνο στους κληρικούς, αλλά υπάρχει σε όλους. Και γι' αυτό ακριβώς είναι και το πιο δύσκολο πράγμα που πρέπει να παλέψουμε, την νοοτροπία. Γιατί μπορεί να έχουμε ένα όριμο, να το πω έτσι, γιατί η λαϊκή είναι πολύ πιο εύκολη, να το πω έτσι, αν δεν έχουν στρατευτεί. Αυτό που υποφέρουμε εμείς κληρικοί είναι καμιά φορά η στράτευση, ότι θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά και από εμάς ώρες-ώρες. Αλλά αυτό όμως είναι, θα έλεγα, μία από τις αβαρίες που συμβαίνουν στην εποχή μας. Ποια είναι η εποχή μας? Η εποχή μας είναι η εποχή της ανωνυμίας. Η εποχή που θα τη δει κανείς σε σκίτσα, μιλάνε όλοι μεταξύ τους μέσα από τα κινητά. Για ποια ενορία μιλάμε? Ακόμα και να υπάρχει ενορία, είναι σήμερα εξυγχρονισμός. Να υπάρχει ενορία. Η ενορία που μπορεί να υποδέχεται. Εννοείται, όχι μόνο απλά έχουμε το χτίσμα, την εκκλησία, τον ναό και μπαίνουμε, βγαίνουμε. Έχουμε χριστιανοί, αφού μιλάμε για ερωτήματα, μετατρέψει τον ναό σε χώρο της σκεπτικών αναγκών και όχι συνάντησης. Πόσοι χριστιανοί πηγαίνουν γιατί αγαπάνε το Θεό και τους ανθρώπους και πάνε για να συναντηθούν μαζί του και μαζί τους, και όχι απλά γιατί κάποιος τους το είπε ή γιατί φοβούνται ή γιατί, βεβαίως, ξεκινάμε και από εκεί. Αλλά πόσο είναι χώρος σκεπτικών αναγκών? Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί οι λογικές αυτές είναι που γεννάνε στερεότυπα. Η λογική αυτή γεννά στερεότυπα και είναι προβληματική. Από πού προέρχεται η βία, λοιπόν? Από τη λύθη των αρχών του χριστιανισμού. Και αν ναι, γιατί δεν κατορθώθηκε η εμπέδωση της σωτιμίας των φύλων που διακηρύχθηκε εντός εκκλησιαστικής κοινότητας, βιώθηκε? Αν δούμε τις πράξεις των Αποστόλων και αν δούμε και τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, γιατί μοιραία πρέπει να προστρέξουμε στις πηγές. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος παραπέμπει σε πάμπολα ονόματα γυναικών συνεργατηδών του. Δεν είναι ένα και δύο, είναι πάρα πολλά. Γιατί η Εκκλησία γιορτάζει
την Αγία Φωτεινή ως εισαπόστολο, που σημαίνει ότι κήρυκται στο δημόσιο χώρο, αυτό σημαίνει εισαπόστολος, ήταν σπίτι της, έτσι. Και όχι σήμερα, και σήμερα δεν επιτρέπουμε να μιλάει στο δημόσιο χώρο, που μιλάνε βέβαια, έχουμε γυναίκες θεολόγους για παράδειγμα. Όμως η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία εκπροσωπήθηκε με μία εκπρόσωπο στη Σύνοδο, την Πανορθόδοξη της Κρήτης, ενώ η Εκκλησία της Αλβανίας με σαφότερο λιγότερο κόσμο, να το πω έτσι, πιστούς, με 7. Αυτό δείχνει κάτι ως προς αναφορά το φρόνημα. Και νομίζω ότι αυτή η απόσταση ανάμεσα στο τι γινόταν και στο τι γίνεται πρέπει να μας προβληματίσει ως προς την οτροπία. Είναι η διαπάλη, οι κοινωνιολόγοι την ξέρουν, μεταξύ θεσμού και χαρίσματος. Δηλαδή, στις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε να διαπερνά όλη την κοινότητα η Ανάσταση του Χριστού και ζουν αυτό ακριβώς που καλούμαστε να ζήσουμε καθοδόν, αλλά και οριστικά θα το ζήσουμε σχατολογικά. Ότι το φύλο δεν είναι εμπόδιο, αλλά θα έλεγα ένας τρόπος να υπάρχουμε και να συναντιόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Είναι μια πορεία ολοκλήρωσης. Και έτσι την έζησε. Γιατί δεν τη ζει τώρα? Και μάλιστα δεν είναι ότι δεν τη ζει τώρα. Τη βλέπω πολλές φορές σε αντιφάσεις μέσα στην κοινότητα. Δηλαδή λέμε, εκεί που ο Απόστολος Παύλος λέει «Ουκ εν Άρσεν, ουκ εν Θήλη, Άρσεν, Έλληνοι, Ιουδαίος» και τα λοιπά, πετάει και ένα «Η γυναίκη να μην μιλάτε μες στην Εκκλησία». Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί έχει μια ευθύνη. Έχει μια ευθύνη. Πώς θα μπορέσει το χάρισμα να το βάλει στις δομές του θεσμού? Και οι θεσμοί την εποχή εκείνη είναι θεσμοί πατριαρχικοί. Οπότε βλέπουμε μια αντίφαση. Δηλαδή ήθελε να κάνει το ένα, αλλά έπρεπε να κάνει και το άλλο. Έπρεπε δηλαδή να έχει μια δομημένη ως θεσμό εκκλησία, η οποία να πορευτεί, ένιωθε αυτή την ευθύνη και έτσι οργάνωσε όλες τις κοινότητες τις οποίες ίδρυσε, τις εκκλησιαστικές, αλλά αυτές είχαν αμέσως διάλογο με τον κόσμο που πίεζε με το φρόνημά του την Εκκλησία συνολικά όμως, ως κοινότητα. Αυτό ακριβώς το δράμα περνάμε, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι δηλαδή κάθε φορά, σε κάθε χρονική εποχή, παλεύουμε με τη θεολογία μας σε ένα διάλογο. Η θεολογία διαλέγεται με τον κόσμο. Εδώ λοιπόν έχουμε την εξής πρόκληση. Ή απομονωνόμαστε με κίνδυνο να γίνουμε σέκτα, ή ανοιγόμαστε με κίνδυνο να διαλυθούμε. Τι από όλα θέλουμε? Η σέκτα, όπως είδατε, δεν μας βοήθησε καθόλου. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο βλέπουμε στην Πεντηκοστή, στην εικόνα της Πεντηκοστής, είναι ένα πεταλοειδές σχήμα. Δηλαδή, είναι ένας κόσμος που συνεχώς προστίθεται, προχωράει δηλαδή, αλλά δεν κλείνει. Πάντα λοιπόν το δίλημα αυτοκρατορία ή έρημος θα πρέπει πάντα, θα παλεύουμε ανάμεσα σε αυτό. Όσο περισσότερο μιλάμε με τον κόσμο, τόσο περισσότερο υπάρχει ο κίνδυνος εκοσμίκευσης. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα όμως είναι το αποτέλεσμα της εκοσμίκευσης. Γιατί είναι εκοσμίκευση το γεγονός ότι αποτελεί εκοσμίκευση το γεγονός ότι μπορεί ακόμα και σήμερα να λέμε ανδρών ο νόμος και γι' αυτό κατά των γυναικών, και θα επιμείνω, κύριε καθηγητά, για τον εξαπλό λόγο, ότι μπορεί σήμερα οι πλειοψηφίες των δικαστηρίων να είναι μια παρένθεση ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει τι θα βγει από εκεί πέρα, και ακόμα και αυτό να μην συμβαίνει, για μένα έχει μεγάλη σημασία η νοοτροπία. Δεν αποκλείεται μια γυναίκα να αποφασίζει σαν ανδρίδα και όχι σαν γυναίκα. Δεν τα αποκλείω καθόλου. Όσο διαβάζει κανείς την ιστορία των ιδεών και την ιστορία των νοοτροπιών, δεν μπορεί να αποκλείσει το γεγονός ότι ένα εντός εισαγωγικών στοιχείο εκοσμίκευσης μπορεί να το δει κανείς ακόμα και στις γυναίκες οι οποίες μιλούν για την ισονομία και την ισοτιμία απέναντι στον άντρα. Εξαρτάται λοιπόν τι κάνουν. Και εκεί ακριβώς είναι, νομίζω, η συμβολή
της θεολογίας Εκκλησίας μας σήμερα. Να μπορέσει να διαπεράσει, να διατρήσει το τείχος των νοοτροπιών που γεννάνε βία. Και εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά ζητήματα. Το πρώτο είναι, είπαμε πριν για την αγωγή. Όταν λέμε αγωγή όμως, τι εννοούμε? Αν πούμε εκπαίδευση, τότε στην πραγματικότητα θα έχουμε μια αναπαλαίωση των στερεοτύπων. Γιατί η εκπαίδευση αυτό δυστυχώς κάνει. Και πρέπει να το δούμε. Ότι με τι ασχολείται η εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα, ασχολείται με την είσοδο των υποψηφίων της τρίτης λυκείου στο πανεπιστήμιο. Δεν ασχολείται με τον άνθρωπο. Ψάξτε να το βρείτε. Πού είναι. Δεν υπάρχει. Ό,τι γίνεται μέσα στο χώρο του σχολείου γίνεται από πατριωτισμό και ηρωισμό των εκπαιδευτικών. Από κανέναν άλλο. Ή οχυρωνόμαστε πίσω ότι πρέπει να διδάξω το μάθημα γιατί έρχεται ένα Υπουργείο Παιδείας το οποίο λέει ότι θα πρέπει να έχετε τελειώσει την τάδε σελίδα, την τάδε ημερομηνία για να μπορεί να έχει ένα μπούσουλα για να βάλει τα θέματα. Έτσι. Και όλο αυτό να περνάει κάτω από αυτό. Ή από εκεί και μπαίνουμε εκεί ή προσπαθούμε να βάλουμε τον άνθρωπο μέσα στα μαθήματα. Έχουμε ανάγκη από μαθήματα που μιλάνε για τον άνθρωπο. Αν υποτεθεί ότι είναι και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ναι, εφόσον μιλάει για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο, το σεβασμό, τις αξίες κλπ. Κλπ. Τα παιδιά, αν τα ρωτήσετε, ξέρουν καλά-καλά τη βιολογία του ανθρώπου. Όχι να προστατευτούν. Δεν ξέρουν τη βιολογία του ανθρώπου. Αυτό όμως ευθυνόμαστε όλοι που το ανεχόμαστε. Επομένως, όταν αναφέρομαι σε αγωγή, δεν αναφέρομαι στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα έχει πάρα πολύ δρόμο να γίνει παιδεία. Και δυστυχώς εμείς όλοι μας σχεδόν σήμερα δεν μιλάμε για παιδεία. Μιλάμε για εκπαίδευση. Δηλαδή για κατάρτιση ανθρώπων οι οποίοι θα έχουν ένα είδος επαγγελματικού προσανατολισμού. Και έχει σημασία αυτό το πράγμα. Γιατί αν μιλήσουμε για αγωγή, τότε ανοίγουμε ένα μεγάλο πεδίο. Ποιο είναι αυτό το πεδίο? Ποιο είναι το αξιακό σύστημα? Διαμορφώνουμε ανθρώπους με αξιακό σύστημα? Δηλαδή στοχεύουμε στο να διαμορφώσουμε ανθρώπους με αξιακό σύστημα? Στα λόγια ναι. Γιατί αν πει κανείς για ποιο λόγο κάνουμε αρχαία η κοινωνική, πολιτική αγωγή κτλ. Στο σχολικό, είναι γι' αυτό. Για να έχουμε να διαμορφωθούν πολίτες με δημοκρατικό φρόνημα. Το πετυχαίνουμε? Όχι. Γιατί από πού το ξέρουμε αυτό? Είναι πάρα πολύ εύκολο να σας απαντήσω. Δέστε το τι μένει το Σεπτέμβριο από μια χρονιά που ήταν πριν και τι γνωρίζουν τα παιδιά, πόσο έχουν μπει στο νόημα των τραγωδιών, για παράδειγμα, που διδάσκονται, ή της ποίησης, ή της ιστορίας, ή και της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, ή ακόμα και των θρησκευτικών, όταν διδάσκονται μόνο ως μάθημα και όχι ως κάτι το οποίο έχει κάτι να τους πει για να αλλάξει, για να αλλάξουν τα ίδια, να το κρατήσουν και να το κουβαλήσουν μαζί τους, να το πάρουν μαζί τους. Αυτό είναι λοιπόν ένα γενικότερο πρόβλημα. Τι θα μπορούσε να είναι χριστιανική? Τώρα να πάμε στο αυτό που λέγεται χριστιανική αγωγή. Χριστιανική αγωγή είναι ένα πολυεπίπεδο πράγμα. Μερικοί το ταυτίζουν με την κατήχηση. Δεν είναι μόνο αυτό. Άλλοι το ταυτίζουν μόνο με τη θρησκευτική αγωγή. Αυτό που λέμε η θρησκευτική αγωγή που ασκείται στο σχολείο. Ούτε αυτό μόνο είναι. Γιατί η θρησκευτική αγωγή θα μπορούσε να μην είναι εντελώς χριστιανική αγωγή. Ούτε αυτό ακριβώς είναι. Είναι κάτι ευρύτερο, θα έλεγα. Και μέσα σε αυτό υπάρχουν τα άλλα και χωράνε και πολλά άλλα. Τι εννοώ? Χριστιανική αγωγή είναι το πέρασμα, τη φιλαυτία, την αναφέρατε τη λέξη κύριε Νικολόπουλε, στη φιλαλληλία που αναφέρατε εσείς. Είναι ένα πέρασμα. Αυτό το κάνουμε την αγωγή. Μαθαίνουμε τα παιδιά να περνάνε, να βγουν από το συσπηρωμένο, αν είναι έτσι, ένα πατημένο εγώ, έτσι, και να ανοιχτούν προς τον άλλον άνθρωπο. Να προσφερθούν, δηλαδή να μάθουν να προσφέρονται. Και ο χριστιανός δεν προσφέρει βοήθεια, προσφέρεται ως βοήθεια. Δεν προσφέρει, ναι, μέσα σε όλα είναι και προσφέρει, αλλά είναι προσφέρεται.
όταν λέμε ότι ο Χριστός είναι φιλάνθρωπος, δεν μας έδωσε τίποτα. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό που έκανε. Δεν ήρθε στη γη για να δώσει, να πολλαπλασιάσει τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια. Δόθηκε ο ίδιος, σταυρώθηκε ο ίδιος, έτσι, βασανίστηκε ο ίδιος, αναστήθηκε ο ίδιος για να αναστηθεί ο άνθρωπος. Προσφέρθηκε. Και αυτό που μας ζητείτε από την αγωγή είναι να αποκτήσουμε αυτό το φρόνημα της προσφοράς μας στον άλλον, εις τους άλλους. Ρώτησε ο Χριστός ποτέ αν είχαν ανέα, αν είχαν ανέα. Όταν τον άγγιξε η αιμορροούσα, δεν κατάλαβε τι συνέβαινε. Γιατί από τόσους εκατοντάδες ανθρώπους, αν θέλετε, ή δεκάδες, ανάλογα με τον πληθυσμό που γνωρίζει κανείς ότι τον στρίμωχναν εκεί, είπε ένας με άγγιξε. Δηλαδή όταν εμείς στριμωχνόμασταν στη στάση, ένας μας αγγίζει, δηλαδή από έναν αισθανόμαστε την πίεση, ή αισθανόμαστε συνολικά πίεση που εκβάλλει κιόλας πάνω μας. Δεν το κατάλαβε αυτό ο Κυριός μας. Το καταλάβαινε, αλλά ένας τον άγγιξε. Γιατί ένας ήταν εκείνος που του ανοίχθηκε. Ένας, μία μάλλον. Η οποία ήταν και από τις περιθωριοποιημένες. Γιατί το πρόβλημα εδώ είναι, δεν είναι που έχει κανείς την ασθενειά του. Είναι και ότι τον περιθωριοποιούν κιόλας. Αυτό που έκανε τρεις ιεράρχες, για παράδειγμα, μέσω της αγωγής, ήταν τι? Να διδάξουν όχι μόνο τη θεραπεία των ασθενειών και να φτιάξει ο Μέγας Βασίλειος τη Βασιλιάδα, αλλά να αντιμετωπίσουν και την περιθωριοποίηση των περιθωριοποιημένων ασθενών, το οποίο δυστυχώς το κάνουμε. Πόσοι χριστιανοί έκλεισαν το δρόμο στην ίδρυση ξενώνα επανένταξης παιδιών από τις εξαρτήσεις που είχαν απελευθερωθεί για να μην πέσει ο μέσος όρος της ζώνης, τα ενοίκια και η αξία των σπιτιών. 1990, δεκαετία του 90 στον Πειραιά, έγιναν δύο φορές αποκλεισμοί από τους γείτονες. Και πρόπεση στη Θεσσαλονίκη. Και πρόπεση στη Θεσσαλονίκη και ό,τι θυμόμαστε. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να μην γεννήσει βία. Είναι το φρόνημα τέτοιο. Λοιπόν, και επομένως θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Η χριστιανική αγωγή λοιπόν μιλάει για αυτό. Αυτή η έξοδος είναι εκείνη που μπορεί να θρηματίσει τα στερεότυπα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να αναταπαλαιώσουμε κιόλας. Παιδαγωγώντας τους ανθρώπους. Η χριστιανική αγωγή δεν περιορίζεται στο... Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι και στο σπίτι γίνεται από τους γονείς και στην εκκλησία γίνεται και μέσω του κηρύγματος. Αν εμείς σήμερα προσλαμβάνουμε το κήρυγμα ως κάτι φρικτό που μας καταπιέζει και όχι μας παιδαγωγεί, καταλαβαίνετε πόσα πολλά έχουμε να λύσουμε κιόλας. Γιατί δυστυχώς το κήρυγμα δεν γίνεται τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι μέσω αγωγής όμως. Γι' αυτό υπάρχει. Για να μπορέσει να γίνει ο διάλογος του χριστιανού που είναι εκείνη την ώρα στην ευχαριστιακή κοινότητα με τα προβλήματά του, με τη θεολογία που έχει το ανάγνωσμα. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα τώρα. Ποιος είναι ο ρόλος της χριστιανικής αγωγής? Το ξεκαθάρισμα. Δεν είναι ιδεολογικός μηχανισμός, είναι φώτισμα. Και αν ο σκοπός της ορθόδοξης αγωγής τι είναι? Να οικοδομηθεί η Εκκλησία ως σώμα Χριστού, σημαίνει ότι τι κάνουμε? Ότι ζητά από μας να ανατραφούμε και να αναθρέψουμε και τα παιδιά μας και τους εαυτούς μας ως πιστούς, όχι ως πιστούς, ως μέλη του σώματος του Χριστού. Το πιστός το περιορίζει. Είναι άλλο πράγμα πιστός, γιατί πιστός μπορεί να είναι κανείς και να μην αποδέχεται την Εκκλησία, να δέχεται δηλαδή το Χριστό χωρίς να αποδέχεται την Εκκλησία ως γεγονός. Είναι λοιπόν μεγάλο ένα σημαντικό που πρέπει να γίνει εδώ. Μετά, ο πυρήνας της χριστιανικής αγωγής είναι η Ανάσταση, αυτό που λέγαμε πριν. Επομένως, όπως ακριβώς οι χριστιανές μυροφόρες, οι οποίες όταν πήγαιναν στον τάφο του Χριστού, λέγανε ποιος έκλεψε την ελπίδα μας. Γιατί ήταν από εκεί κυλισμένο, ήταν ένα λάθος. Να καταλάβω τι γίνεται.
στην υμνολογία. Ποιος έκλειψε την ελπίδα μας. Αυτό γίνεται εκεί. Λοιπόν, αν δεν προσεγγίσουμε την πίστη μας, τη θεολογία της Εκκλησίας με αυτόν τον τρόπο, ότι δηλαδή είναι ο Χριστός και που είναι η ελπίδα μας, δεν πρόκειται να αλλάξει το φρόνημά μας και χρειαζόμαστε μια αγωγή κάτω από αυτές τις συνθήκες. Κλείνοντας, θέλω να αναρωτηθούμε, θέλουμε πραγματικά αυτόνομους ανθρώπους, όχι αυτάρκης, αυτόνομους. Η απάντηση είναι όχι. Κανονικά θα πρέπει να είναι ναι. Αλλά δεν θέλουμε. Θέλουμε να είναι ως προς κάτι δεμένοι. Όχι αυτόνομοι. Η αυτονομία συνδέεται με την ελευθερία. Η ελευθερία συνδέεται με την αγάπη. Δεν μπορεί να υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Και όλα μαζί με την Ανάσταση. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να έχουμε ένα διαρκή έλεγχο. Όσο λοιπόν το άγχος, ο πυρήνας μας είναι ο έλεγχος, θα παράγουμε βία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις ομιλητές για τις εύστοχες τοποθετήσεις. Πριν περάσουμε στη δεύτερη συνεδρία, να δούμε αν κάποιος από τους συμμετέχοντες έχει κάποια ερώτηση ή θέλει κάποια διευκρίνηση. Να δούμε αν υπάρχει κάποιο χεράκι. Δεν βλέπω κάποιο χεράκι, οπότε θα περάσουμε στη δεύτερη συνεδρία με θέμα επαναπροσδιορίζοντας τις οικογενειακές σχέσεις, η οπτική της ποιμαντικής διακονίας. Οι δύο ομιλητές δεν είναι μαζί μας διαζώσεις, θα τους παρακολουθήσουμε διαδικτυακά μέσω του Zoom. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, αναπληρωτής καθηγητής ανωτά της Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και ψυχίατρος παιδιών και φίβων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Και ευχαριστώ για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Από όσα μπόρεσα να ακούσω από την προηγούμενη συνεδρία, υπήρξαν μέσα σε αυτά αρκετά τολμηρά πράγματα, ρηξικέλευτα, τα οποία και μόνο ότι λέγονται πια και ζητιούνται αλλαγές, αυτό δείχνει πόσο έχουμε προχωρήσει μέσα στην εκκλησιαστική πραγματικότητα. Αλλά από την άλλη, βέβαια, κάνει και τις απαιτήσεις περισσότερες, διότι οι καιροί δεν περιμένουν. Και επομένως, μια εκκλησία η οποία είναι σε θέση πια να ανεχθεί την αυτοκριτική, είναι και σε θέση να προχωρήσει σε πράξεις. Θα ήθελα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία αυτής της οργάνωσης της εκδήλωσης αυτής, και κρατάω από τη διατύπωση του σκεπτικού της εκδήλωσης την φράση «υπέρβαση των στερεοτύπων». Το ότι αυτό το αίτημα για υπέρβαση των στερεοτύπων το θέτει ένας επίσημος εκκλησιαστικός φορέας είναι ιστορικό γεγονός. Να δούμε λιγάκι τι κληρονομιά κουμπαλάμε. Ελέγχθηκε προηγουμένως από τους άλλους ομιλητές ότι η κληρονομιά μας είναι μεικτή. Δηλαδή, έχουμε τον Χριστό, ο οποίος μιλάει άνετα με γυναίκες και αποκαλύπτει στη Σαμαρίτιδα ότι είναι Μεσσίας και στις μυροφόρες αποκαλύπτεται η Ανάσταση και κινείται με επαναστατική για την εποχή εκείνη άνεση ως προς τη γυναίκα. Αλλά από την άλλη, έχουμε στη συνέχεια, όταν σταθεροποιείται η οργάνωση της Εκκλησίας, μία γυναίκα στο περιθώριο. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο και πρέπει να έχουμε το θάρρος να το παραδεχθούμε. Πολλοί χριστιανοί αντιδρούν σε αυτό, στη διαπίστωση αυτή δηλαδή, θεωρώντας ότι κατά κάποιο τρόπο προσβάλλουμε τους πατέρες μας, τους Αγίους, με αυτή την διατύπωση. Όμως θα πρέπει, νομίζω, εδώ είναι ένα πολύ κέριο ζήτημα, θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα στη θεολογία της Εκκλησίας και τις πολιτισμικές επιδράσεις. Όλα αυτά τα οποία κληρονομήσαμε σε αυτά τα 2.000 χρόνια δεν είναι όλα θεολογία της Εκκλησίας. Υπάρχουν πολύ ισχυρές πολιτισμικές επιδράσεις και η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα μπορέσουμε να τα ξεχωρίσουμε το ένα από το άλλο.
Για παράδειγμα, αυτό που ελέγχθη πριν με τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει ως θεολόγος, δίνει εκείνες τις υπέροχες σελίδες από την προς Εφεσίου σχετικά με την αγάπη του ζευγαριού που εικονίζει τη σχέση Χριστού και Εκκλησίας και ότι ο άνθρωπος πρέπει να αγαπάει, ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα σαν τον εαυτό του. Και όταν όμως δρά ως οργανωτής μιας τοπικής εκκλησίας, πρέπει να λάβει υπόψη τις νοοτροπίες. Η Εκκλησία είναι στο ξεκίνημά της, οι χριστιανοί είναι όλοι καινούργοι, χωρίς ρίζες, και αν αρχίσει μια γυναίκα να διδάσκει σε εκείνη την κοινωνία, θα την αχτούν όλα στον αέρα. Και γι' αυτό μας λέει να μην διδάσκουν οι γυναίκες στην Εκκλησία. Λοιπόν, αυτό είναι μια ρεαλιστική αντιμετώπιση. Λάβετε υπόψη ότι στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας έχουμε τη συνήθεια οι λαϊκοί να μεταφέρουν θεία κοινωνία. Και όταν λέμε λαϊκοί, εννοούμε και άντρες και γυναίκες. Δεν είναι δηλαδή. Οι λαϊκοί είναι σε πολύ καλύτερη θέση στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας από αυτή που είναι σήμερα. Και δεν γίνεται εξαίρεση ανδρών και γυναικών, ούτε ιερό βήμα υπάρχει για αρκετούς αιώνες. Δεν υπάρχει τέμπλο, δεν υπάρχει διαχωρισμός κληρικών και λαϊκών, παρά μόνο τα διακονήματα είναι διαφορετικά στον καθένα. Αυτό λοιπόν που ο Απόστολος Παύλος εντελώς ρεαλιστικά λέει, το παίρνουν ορισμένοι σήμερα κατά γράμμα και είχαμε κατά καιρούς θλιβερά, δεν μπορώ να πω κωμικά, διότι είναι θλιβερά, ακριβώς είναι τραγικά, επεισόδια μέσα σε ναούς που κάποιοι ιερείς αρνήθηκαν σε μια καθηγήτρια ή σε μια δασκάλα στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών στις 25 Μαρτίου να πει το λόγο μέσα στο ναό. Επειδή δήθεν ο Απόστολος Παύλος είπε η γυναίκα να μην μιλάει μέσα στο ναό. Λοιπόν, αυτά είναι, πώς να πούμε, αποτελεί κατάντημα για την Εκκλησία να σκέφτονται κάποια μέλη της έτσι. Δείχνει ανικανότητα να ξεχωρίσουμε το θεολογικό από το πολιτισμικό. Έτσι. Ποιο άλλο είναι το ενδιαφέρον πολιτισμικό στοιχείο? Γιατί για να χαράξουμε επιμαντικούς δρόμους όπως είναι το αίτημα αυτής της συνεδρίας, πρέπει να κάνουμε τέτοια ξεκαθαρίσματα. Αλλιώς θα σκοντάφτουμε συνεχώς σε ενστάσεις κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι συγχαίουν το πολιτισμικό και το κλαμάνουν στη θεολογία. Για δέστε παραδείγματος χάρη τι γίνεται με κείμενα της Αγίας Γραφής και στη συνέχεια πατερικά, στα οποία, αυτά που θα περιγράψω τώρα, όλα έχουν ένα κοινό, τα οποία εκλαμβάνουν ότι ο άνθρωπος κατεξοχήν είναι ο άνδρας. Ο άνδρας είναι το μέτρο του ανθρώπου για την νοοτροπία της εποχής, η οποία υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή και στους πατέρες της Εκκλησίας. Αλλά δεν είναι θεολογικό, είναι πολιτισμικό αυτό. Εκείνη την εποχή, ολόκληρη η κοινωνία αυτό πίστευε και οι μη χριστιανοί το ίδιο πίστευαν. Ότι ο άνδρας είναι το μέτρο της ανθρώπινης φύσης και η γυναίκα είναι κατώτερη και είναι μια παραλλαγή. Όλα κρίνονται με επίκεντρο τον άνδρα. Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη, από την φράση που μεταφράστηκε στα ελληνικά από την Παλαιά Διαθήκη και επαναλαμβάνεται και στην Καινή, ότι θα καταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του. Αναφέρεται μονοπλευρά, μόνο για τον άνδρα, τον οποίο λέει και άνθρωπο. Στη συνέχεια έχουμε όλος ο έρωτας και η σεξουαλικότητα εκλαμβάνονται στην Αγία Γραφή και στους πατέρες ως πρωτοβουλία του άνδρα. Ο άνδρας έχει το δικαίωμα να ερωτεύεται και να επιλέγει γυναίκα. Δεν μπορεί αυτό να ξεκινάει από τη γυναίκα, δεν επιτρέπεται. Είναι θράσος και είναι και χυδαιότητα. Ο άνδρας έχει την επιθυμία για τη σεξουαλική επαφή του ζευγαριού. Υπάρχουν πληθώρα χωρίων για αυτά όλα. Από την Παλαιά Διαθήκη έχουμε τις συμβουλές στις παροιμίες, στο βιβλίο των παροιμιών ή στη Σοφία Σιράχ, τις συμβουλές προς άντρες να μην νικηθούν από την απρόσωπη γυναικεία επιθυμία, δηλαδή από την ωραιότητα του γυναικείου φίλου. Δεν υπάρχουν συμβουλές προς τις γυναίκες. Ο άνδρας είναι το επίκεντρο. Αυτός ενδιαφέρει το να μην πέσει, στην πραγματικότητα να μην πέσει κατηγορία, να μην χάσει την αυτοκυριαρχία του και νικηθεί από τη γυναίκα, η οποία εκείνα τα χρόνια εκλαμβάνεται, και επαναλαμβάνω, όχι μόνο από τους χριστιανούς, από ολόκληρη την κοινωνία, η γυναίκα εκλαμβάνεται ως το
πλάσμα εκείνο το οποίο δεν έχει αυτοέλεγχο. Δηλαδή άγεται και φέρεται από τις δυνάμεις της φύσης της. Και γι' αυτό πρέπει να τεθεί υπό τον έλεγχο του ανδρός. Αυτή είναι η νοοτροπία της εποχής εκείνης, την οποία οι χριστιανοί συνεχίζουν, υιοθετούν. Παρά τα όσα έχουν λεχθεί για την ισότητα των δύο φύλων από πατέρες εξαιρετικά, και θυμόμαστε του Ιωάννου του Χρυσοστόμου ότι η γυναίκα δεν ελήφθη από το κεφάλι, να μην κυριαρχεί στον άνδρα, ούτε από τα πόδια για να μην σε επιβάλλεται ο άνδρας, να μην είναι κατώτερη, αλλά από το πλευρό για να είναι ισότιμη κτλ. Υπάρχουν δηλαδή στοιχεία στη θεολογία μας που δεν έχουν αξιοποιηθεί, αλλά το πολιτισμικό στοιχείο επηρέασε το πώς σκέφτονται οι χριστιανοί επί σειρά αιώνων. Ενδιαφέρει οι συμβουλές όλες, όπως είπα, στη βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και αργότερα σε πατερικά, οι συμβουλές είναι ο άντρας πώς θα επιλέγει γυναίκα, με τη κριτήρια να μην πέσει σε κακό χαρακτήρα γυναίκας. Δεν υπάρχει το αντίθετο, έτσι. Δεν υπάρχει μέρημνα, δεν υπάρχουν αναφορές για το αν μια γυναίκα κακοπερνάει μέσα στο γάμο, διότι κακοποιείται από τον άντρα, ας πούμε, ή τι γίνεται με το συναισθηματικό της κόσμο. Μην ξεχνάμε, το ξαναλέω, ότι αυτό είναι πολιτισμικό. Δηλαδή, ζούμε σε εποχές προνεωτερικές που δεν έχει πολύ σημασία ο έρωτας. Ο έρωτας απέκτησε σημασία όταν το άτομο άρχισε να αναδεικνύεται στην νεωτερικότητα. Και επομένως, οι άνθρωποι παντρεύονται χωρίς να υπάρχει έρωτας και μετά έρχεται η αγάπη μεταξύ τους λίγο-λίγο και η γυναίκα αναμένεται να σέβεται τον άντρα και να του δίνει προτεραιότητα κτλ. Αυτό είναι το προνεωτερικό όραμα το οποίο υιοθετεί όλος ο χριστιανικός κόσμος. Εν ολίγης, σε αντίθεση με αυτό το οποίο στρατευμένοι άθεοι πολλές φορές λένε και επιμένουν, ότι η Αγία Γραφή και ο χριστιανισμός θεωρούν τη γυναίκα κακή και τον άντρα καλό. Αυτό είναι αφέλεια και λάθος. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι στην προνεωτερική κοινωνία γενικώς η γυναίκα προσλαμβάνεται ως αναντικατάστατη μεν, αλλά παράπλευρο προϊόν του κυρίως ανθρώπου, που είναι ο άνδρας. Ο άνδρας είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος, ο κεντρικός δρόν, αυτός που λαμβάνει τις κέραιες αποφάσεις για τη ζωή του, το μέτρο της ανθρωπινότητας. Ακόμα και η λέξη ανδρεία, ως αρετή, προέρχεται από το άνδρας. Η γυναίκα στα πατερικά κείμενα εξυμνείται όταν είναι ανδρεία, δηλαδή όταν έχει χαρακτηριστικά ανδρικά και δεν άγεται και φέρεται από τις θεωρούμενες γυναικείες αδυναμίες, να τα στερεότυπα πώς έρχονται από το παρελθόν. Μάλιστα αναφέρεται στο γερωτικό ότι πήγανε σε μια φημισμένη ασκήτρια, αγία γυναίκα, δύο ηλικιωμένοι επίσης ασκητές, να την επισκεφθούν, να συζητήσουν και είδαν ότι πήγαινε και κόσμος να τη συμβουλευτεί και κάποια στιγμή για να τη βοηθήσουν πνευματικά έκριναν να μην πέσει σε υπερηφάνεια γι' αυτό, της είπαν ελπίζουμε να μην, πώς να πω, μην το πάρεις επάνω σου, μην πάθεις καινοδοξία επειδή έρχεται κόσμος να σε συμβουλευτεί, ενώ είσαι γυναίκα, που την εποχή εκείνη ήταν πολύ παράξενο αυτό το πράγμα. Ήταν μια γερόντισσα πνευματική και απαντάει αυτή, στο σώμα είμαι γυναίκα μόνο, δηλαδή ψυχικά έχω τα χαρακτηριστικά των ανδρών, δεν άγομαι και φέρομαι από τα γυναικεία ελαττώματα. Τα στερεότυπα δηλαδή διαπότιζαν ολόκληρη την κοινωνία. Δεν έχει νόημα εκ των υστέρων στον 21ο αιώνα να κατηγορούμε την προνεωτερική κοινωνία γι' αυτό. Δεν μπορεί το παρελθόν να κριθεί με τα κριτήρια του παρόντος. Αυτά τα οποία εμείς καταφέραμε και αποκτήσαμε μέσα από τις ιστορικές εξελίξεις. Δεν είναι προς κατηγορία αυτό, είναι όμως διαπίστωση. Και είναι καιρός η Εκκλησία μας μέσα στο ερμηνευτικό έργο, γιατί δεν υπάρχει θεολογία χωρίς την ερμηνεία. Τα κείμενα όλα ερμηνεύονται. Αλλιώς κινδυνεύουμε να τα εκλαμβάνουμε σαν το Κοράνιο, κυριολεκτικά κτλ. Μέσα από το ερμηνευτικό έργο χρειάζεται η Εκκλησία μας να αποβάλει τα πολιτισμικά στοιχεία, τις πολιτισμικές προσλήψεις
και να δει σήμερα στον 21ο αιώνα, όπου η νεωτερικότητα έχει εδρεωθεί και αντιμετωπίζουμε και προβληματισμούς μετανεωτερικούς, πώς η θεολογία της Εκκλησίας για κάποιο θέμα μπορεί να υλοποιηθεί. Έτσι. Στα προηγούμενα, κοιτάζω τις σημειώσεις μου, στα προηγούμενα παραλείψω να πω ότι στο 8ο Συνόδο Ξαστικό ο συγγραφέας αποδίδει την αδυναμία της Μαρίας Μαγδαληνής να αναγνωρίσει τον αναστημένο Χριστό στο γεγονός ότι είναι γυνή ασθενής. Γράφει. Δεν κατάλαβε ότι ήσουν ασύ, κύριε, γιατί ήταν μια ασθενική γυναίκα. Την ίδια στιγμή που οι άντρες μαθητές δυσπιστούν περισσότερο στο χαρούμενο άγγελμα. Τους αναγγέλουν την Ανάσταση οι μυροφόρες τους άντρες μαθητές και αυτοί νομίζουν ότι οι γυναίκες παραλυρούν, είναι στον κόσμο τους. Αλλά επικρίνεται στον ύμνο αυτό η αδύναμη γυναίκα που δεν είναι σαν τους άντρες. Λοιπόν, προχωρούμε λοιπόν για να προσθέσω και μερικά ακόμη πατερικά στοιχεία που αυτό έχει να κάνει βέβαια με το τεράστιο θέμα της ομοφιλοφιλίας. Υπάρχουν πατερικά χωρία, δεν είναι το θέμα μας σήμερα, αλλά υπάρχουν ορισμένα πατερικά χωρία τα οποία καταδικάζουν την ομοφιλοφιλία ακριβώς γιατί την ανδρική φυσικά, η γυναικεία δεν τους απασχολεί, γιατί δεν αποτελεί έκπτωση της γυναίκας, ενώ η ανδρική ομοφιλοφιλία, λένε, ρίχνει τον άντρα σε κατώτερο επίπεδο, τον κάνει να μοιάζει με γυναίκα. Ακριβώς τα φέρνουν αυτά ως ισχυρότερη τεκμηρίωση αυτής της υπόθεσης την οποία διατύπωσα προηγουμένως. Έτσι λοιπόν η κληρονομιά μας είναι μεικτή και χρειάζεται ένα έργο αποκάθαρσης και ερμηνείας. Και δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έχει προηγηθεί αρκετή εργασία. Η σπουδαία Γαλλίδα θεολόγος η Ελίζαμπεθ Μπερσιζέλ ρωτάει «Είναι οι γυναίκες σε όλα τα στάδια αρκετά ενσωματωμένες στην υφή της συνοδικότητας της Εκκλησίας? Είναι παρούσες στους χώρους όπου αναπτύσσεται η εκκλησιαστική σκέψη προς αντιμετώπιση των πνευματικών, ηθικών και θεσμικών προβλημάτων της Εκκλησίας στους καιρούς μας?» Ο Δε Ευδοκίμοφ, ο γνωστός σπουδαίος θεολόγος του 20ου αιώνα, έγραφε ότι σήμερα για πολλούς χριστιανούς η θερμή συζυγική αγάπη θεωρείται ανηθικότητα. Οι γυναίκες που ανταποκρίνονται στις ασκητικές αντιλήψεις είναι γνωστές με το όνομα των ψυχρών γυναικών, που παρατηρείται αρκετά συχνά σε χριστιανικά ζευγάρια. Ακριβώς διότι τρομάζει η ιδέα ότι η γυναίκα έχει αποτελεί ένα ισότιμο υποκείμενο με τον άνδρα σε όλα τα ζητήματα και ένα από αυτό είναι ο έρωτας και η σεξουαλικότητα. Δεν μιλούμε για τίποτε το αμαρτωλό, δεν μιλούμε για τίποτε το προκλητικό, αλλά για την ανακάλυψη της ερωτικής λειτουργίας ως πτυχής, σοβαρής κεντρικής πτυχής μιας αναπτυσσόμενης προσωπικότητας. Προχωρούμε. Το προνεωτερικό βάρος που κουβαλούμε στην Εκκλησία περιλαμβάνει κυριαρχία του άντρα, ενοχοποίηση της γυναίκας για όλα τα δεινά, υποτίμηση της γνώμης της και τη θέτη στο περιθώριο της εκκλησιαστικής ζωής. Και ήταν σημαντικό που ακούστηκε πριν ότι οι γυναίκες είναι χρήσιμες στην Εκκλησία για να μαγειρεύουν για αυτούς που έχουν ανάγκη, να φροντίζουν έργα πρόνοιας και ευτυχώς που υπάρχουν βέβαια κατηχήτριες, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο λειτουργήμα. Αλλά η γυναίκα απουσιάζει από πλήθος άλλων εκκλησιαστικών δραστηριοτήτων. Δεν υπάρχει η γυναίκα στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Σπανίως υπάρχει στα ενοριακά συμβούλια. Σπανίως στελεχώνει επιτροπές νεότητας Μητροπόλεων. Ελάχιστες γυναίκες υπάρχουν στις συνοδικές επιτροπές της Εκκλησίας. Και λίγες επίσης στην επιμόρφωση των κληρικών. Μερικοί κληρικοί μάλιστα το θεωρούν και προσβλητικό να τους κάνει μάθημα στην επιμόρφωσή τους και γυναίκα.
Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι όταν εκλαμβάνουμε αυτή την πολιτισμική κληρονομιά ως θεολογία, τότε παγιδευόμαστε στην εκλογήκευση των ανασφαλιών μας. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω το εξής. Το θεωρητικό λάθος, δηλαδή οι λάθος αντιλήψεις περί της γυναίκας, δεν είναι το πρωτογενές. Η αφετηρία είναι συναισθηματικού τύπου. Δηλαδή είναι η ανδρική ανασφάλεια. Οι άνδρες ανέκαθεν επεδίωκαν να ελέγξουν τη γυναίκα, να την υποτάξουν, διότι τους προκαλούσε άγχος. Και αυτού του είδους η συναισθηματική ανασφάλεια είναι εκείνη η οποία υιοθετεί, οδηγεί τους άνδρες να υιοθετούν και λάθος αντιλήψεις. Δηλαδή, οι λάθος αντιλήψεις είναι δευτερογενές φαινόμενο. Αποτελούν την εκλογήκευση των ανασφαλιών μας. Γι' αυτό και βλέπει κανείς, και αυτό είναι στατιστικά πλέον διαπιστωμένο, όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά γενικότερα διεθνώς, πολλές έρευνες, ότι οι ανδροκεντρικές στάσεις των ανδρών είναι συχνότερες στους άνδρες εκείνους οι οποίοι πρεσβεύουν, θα λέγαμε, δεξιά προς ακροδεξιά πολιτικά ιδανικά. Το οποίο κάτι μας λέει για τη δισκαμψία της σκέψης, έτσι, και την αναχρονιστικότητα, αλλά εδώ υφίσταται και μία ζημιά, το ιδανικό της πατρίδας και θρησκείας, δηλαδή ακούει κανείς ανδροκεντρικές αντιλήψεις περί ανισότητας των δύο φύλων από ανθρώπους, στατιστικά περισσότερο από ανθρώπους, από άνδρες οι οποίοι μιλούν για πατρίδα και θρησκεία. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα εδώ, διότι στην κοινή γνώμη ουσιαστικά έχει ταυτιστεί η Εκκλησία με αυτούς τους ανθρώπους. Ότι η Εκκλησία είναι ανδροκεντρική, αυτό πιστεύουν όλοι, και γι' αυτό επίσης είναι υπέρ της πατρίδας και υπέρ της θρησκείας. Δηλαδή έγινε μία ταύτιση που δεν έπρεπε να γίνει. Εδώ δεν καταφέραμε να ξεχωρίσουμε τη διαφορά πατριωτισμού και εθνικισμού, το οποίο είναι ένα μεγάλο ζήτημα και πρέπει κάποια στιγμή να δώσουμε το στίγμα μας ως Εκκλησία, ότι ο πατριωτισμός είναι ένα υγιές φαινόμενο και απαραίτητο και ο εθνικισμός είναι αρρώστια, έτσι. Αλλά θα χρειαστεί επίσης να βοηθήσουμε τους άνδρες που αποτελούν μέλη του σώματος του Χριστού να αντιληφθούν ότι δεν είναι ανεκτό πλέον να καλύπτουν και να καμουφλάρουν την ανδροκεντρικότητά τους πίσω από τα ιδανικά της πατρίδας και της θρησκείας. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Και για να ξεκαθαριστεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας πρέπει πρώτα οι κληρικοί να το καταλάβουν. Έχουμε δουλειά να κάνουμε με τον εαυτό μας τον ίδιο, ώστε μετά να υπάρξει μια ποιμαντική αντίστοιχη. Αν καταφέρουμε κάποια στιγμή να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα, λοιπόν, πώς θα χρειαστεί να είναι η ποιμαντική μας προκειμένου να αποφύγουμε αυτά τα θλιβερά φαινόμενα, δηλαδή να συμβάλλουμε και εμείς, να συμβάλλει και η Εκκλησία στο να σταματήσει αυτή η κακοποίηση των γυναικών σήμερα, αυτή η... κοιτάξτε, μιλάμε για γυναικοκτονίες, αλλά αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβου. Για κάθε γυναίκα η οποία σκοτώνεται από άντρα, υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες γυναίκες οι οποίες κακοποιούνται, περιφρονούνται ή υποτιμούνται από άντρες, και υπάρχουν χιλιάδες γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζονται από τους άνδρες ως σεξουαλικά αντικείμενα. Δηλαδή υπάρχει μια πυραμίδα. Και οι γυναικοκτονίες, επειδή πρόκειται για θανάτους, μας κινητοποιούν όλους, αλλά υπάρχει πάρα πολλή δουλειά να γίνει από πίσω. Αυτό λοιπόν, πώς θα μπορούσε η Εκκλησία να, και η ποιμαντική της να συμβάλλει στο να αλλάξει αυτή η ανδροκεντρικότητα και να καλλιεργηθεί η ισοτιμία.
καταρχήν η ποιμαντική μας έχει ως στόχο οικογένειες. Βλέπουμε αντρόγενη. Εκεί έχουμε δουλειά να κάνουμε. Βλέπουμε νέα παιδιά. Στην εφηβεία, νεότητα, παιδική ηλικία. Και εκεί έχουμε δουλειά να κάνουμε. Πώς θα μπορέσει το αγόρι να αντιμετωπίσει σωστά τις αδελφές του και τις συμμαθητριές του, τις φίλες κτλ. Είμαι εν γνώση του γεγονότος ότι τέτοιες ποιμαντικές προσπάθειες σε κάποιους χριστιανούς θα δημιουργήσουν αντιδράσεις. Θα θεωρήσουν ότι η Εκκλησία δήθεν κοσμικεύεται, έτσι, και γίνεται μοντέρνα, για να μην την κατηγορούν, ας πούμε, διότι, όπως ξαναείπα πριν, εκλαμβάνουν ότι αυτή η ανισότητα είναι παραδοσιακότητα. Και πίσω από τη λέξη κλειδί της παράδοσης κακοποιούνται πάρα πολλές έννοιες σήμερα. Αυτό όμως είναι έργο της ποιμαντικής να αλλάξει. Για κάποιους θα είναι δύσκολο, όντως. Για άλλους δεν θα είναι τόσο. Πολλές αντιστάσεις γενικώς έχει η ποιμαντική μας να ξεπεράσει. Δεν βρίσκουμε αντιστάσεις για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τα μέλη της Εκκλησίας, να απαλλαγούν από προλήψεις και δυσυνδαιμονίες. Δεν βρίσκουμε αντιστάσεις για να απαλλαγούμε από το φαινόμενο της πολιτισμικής ορθοδοξίας. Δηλαδή ότι είμαστε πιστοί από συνήθεια, λόγω των εθήμων, για το καλό και τα λοιπά, και δεν υπάρχει καμιά προσωπική σχέση με τον Χριστό. Δεν βρίσκουμε αντιστάσεις όταν προσπαθούμε στην ποιμαντική μας να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μην βασίζονται στο χρήμα και να ξεπεράσουν τις ανασφάλειές τους και να εμπιστευτούν περισσότερο το Θεό. Δεν βρίσκουμε αντιστάσεις όταν η ποιμαντική μας προσπαθεί να καλλιεργήσει τη συγχώρηση ή την προσφορά και την αλληλεγγύη. Και τα πάντα βρίσκουμε αντιστάσεις. Απλώς δεν το είχαμε βάλει ακόμα στους στόχους μας αυτό. Και χρειάζεται στην ποιμαντική των ζευγαριών και των νέων παιδιών να τονιστεί ιδιαίτερα από εδώ και πέρα, να αποκτήσει προτεραιότητα το ζήτημα της ισοτιμίας των φίλων. Επίσης, είναι το κήρυγμα, είναι η κατήχηση, είναι η ποιμαντική συμβουλευτική. Είχα ακούσει κάποτε μία ιδέα που μου φάνηκε αρκετά ωραία. Βέβαια, είναι δύσκολο να υλοποιηθεί γιατί δεν έχουμε πολλούς κατηχητές και μερικές φορές έχουμε και ποιοτικό πρόβλημα. Αλλά καθώς υπάρχουν κατηχητές άνδρες και γυναίκες, η πρόταση αυτή που είχα ακούσει από κάποιο φίλο ήταν γιατί να μην γίνονται τα κατηχητικά από ζευγάρι. Όχι κατά ανάγκη ζευγάρι στη ζωή, αλλά να βλέπουν πώς συνεργάζονται από μικρά παιδιά, να βλέπουν πώς συνεργάζονται ένας άνδρας με μια γυναίκα. Και από κοινού εξασκούν αυτό το λειτουργήμα της Εκκλησίας. Έχουμε ανάγκη από τέτοια πρότυπα συνεργασίας και ισοτιμίας. Να το δουν στην πράξη, γιατί δεν είναι μόνο τα λόγια, η θεωρία. Και όπως είπα, ένα άλλο σημαντικό, μια σημαντική πτυχή είναι η γυναίκα να μπει στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και θα κλείσω με κάτι το οποίο νομίζω είναι πλέον όριμο. Υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουμε σε αυτό. Να έχουμε πλέον επάνωδο του θεσμού των διακονισών. Δηλαδή, μέσα στις ενορίες μας χρειαζόμαστε γυναίκες οι οποίες θα αναλάβουν πιο ενεργά καθήκοντα στη λατρεία. Δεν μιλώ για την ιεροσύνη των γυναικών, ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ θεολογική επεξεργασία, δεν είναι του παρόντος για απόψε. Χρειάζεται δουλειά να γίνει ακόμη σε αυτό, αλλά η παρουσία των γυναικών, ορισμένων γυναικών, που θα μπορούσαν να είναι οι πρεσβυτέρες, άλλες γυναίκες, οι οποίες έχουν τα ηχέγγυα, έχουν πνευματική ζωή, είναι αφοσιωμένες στο Θεό κτλ. Και αξιοσέβαστες μέσα στην ενορία, θα μπορούσαν να συμβάλλουν και με τη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας. Δεν είναι καινοτομία αυτό. Είναι κάτι το οποίο, όπως είπαμε, υπήρχε επί αρκετούς αιώνες στην αρχή, η μεταφορά Θείας Κοινωνίας από λαϊκούς. Και φανταστείτε μόνο και τις πρακτικές
ευεργετικές επιπτώσεις, πόσο θα ήταν η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας κάτι όχι τόσο κουραστικό για τους ιερείς και ιδιαίτερα στις μέρες όπου πάρα πολλοί κοινωνούν, η μετάδοση σε σπίτια, σε νοσοκομεία κτλ. Αλλά πέρα από το πρακτικό ζητήματος θα αποτελούσε μια ιδιαίτερα έντονη συμβολική αναγνώριση, θα είχε ένα συμβολικό αντίκρισμα στις ψυχές των ανθρώπων το να βλέπουν τη γυναίκα περισσότερο ενεργή και στη λατρεία αλλά και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ακούγεται δύσκολο, το ξέρω, και ακούγεται δύσκολο διότι δεν έχουμε απαλλαγεί ακόμη από τον κληρικαλισμό μας και υπάρχουν πολλοί κληρικοί, πρεσβύτεροι και επίσκοποι, οι οποίοι ούτε τους άνδρες λαϊκούς δεν θα ήθελαν να ανακατεύονται στα δικά τους έργα. Και εκεί είμαστε πίσω ακόμη. Αλλά οι καιροί μας προσπερνούν και εμείς φοβούμε ότι δίνουμε στον κόσμο την εντύπωση ότι δεν αγωνιζόμαστε για τον Χριστό και για τις έμψυχες εικόνες του, που είναι ισότιμες, αλλά αγωνιζόμαστε να διαφυλάξουμε κεκτημένα άλλων εποχών. Στο χέρι μας είναι να αναιρέσουμε αυτή την εσφαλμένη εντύπωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Βασίλειο Θερμό. Και τώρα πηγαίνουμε στον δεύτερο μιλητή μας, τον πατήρ Βαρνάβα Γιάγκου, Διευθυντή Γραφείου Νεότητος Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και συγγραφέα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Χόρτασα τόσο πολύ από αυτά που άκουσα, γέμισα τόσο πολύ, έμαθα τόσα πολλά, που δεν έχω και όρεξη να μιλήσω, να σας πω την αλήθεια. Όταν χορτάσεις και χαρείς πράγματα, και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αναφέρθηκαν θέματα που σπάνια στην Εκκλησία τα αναφέρουμε και είναι πολύ χρήσιμο αυτό να γίνεται. Και έτσι αυτή η πρωτοβουλία αυτή ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί και ρεαλιστική ήταν, έπιασε πραγματικά προβλήματα και έγιναν σοβαροί προβληματισμοί. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσουμε από ένα απόσπασμα ενός από ένα βιβλίο του γνωστού Γάλλου συγγραφέα Λουίς, που έχει τίτλο «Η τακτική του διαβόλου». Παρουσιάζει ο συγγραφέας ένα γεροδιάβολο να γράφει σε κάποιο μικρό διαβολάκι. «Δεν μπορώ να καταλάβω», λέει, «τι εννοεί ο Χριστός με τη λέξη αγάπη, διότι αγαπά τα πλάσματά του και ταυτόχρονα τους επιτρέπει να μένουν ελεύθερα. Εγώ τα λέω πως σε αγαπώ, ενώ ότι θέλω να σε κρατήσω δικό μου, στην κατοχή μου, να σε καταβροχθήσω, να σε χωνέψω, ώστε να μην υπάρχει τίποτα δικό μου έξω από μένα». Αυτά τα λίγα λόγια αποτυπώνουν με παραστατικό τρόπο τον τρόπο που οι περισσότεροι άνθρωποι αγαπούμε, που είναι πραγματικά ένας προβληματικός τρόπος. Στον αντίποδα αυτού του τρόπου έχουμε την εντολή του Χριστού που μας λέει «αγάπα των πλησίων σου ως εαυτό». Δηλαδή όχι να καταβροχθίζεις τον άλλον, αλλά να γίνεις εσύ τροφή για τον άλλον. Όχι να υποδουλώνεις τον άλλον, αλλά να το διακονείς. Όχι να τον εξαφανίζεις, αλλά να το σέβεσαι, να τον αναγνωρίζεις, να τον τιμάς. Και αυτά που προηγουμένως είπαν οι ομιλητές, ο πατήρ Βασίλειος που είπε προηγουμένως, αυτή τη δυσκολία να δεχθούμε εκτός από τον κλήρο και τους λαϊκούς και τις γυναίκες στη συμμετοχή, εκφράζει αυτή την προβληματική, αυτή τη δυσκολία που λείπει το θεολογικό στοιχείο, και αυτή υπάρχει σύγκρουση μεταξύ θεολογικού στοιχείου και πολιτιστικού στοιχείου. Το θέμα, τέλος πάντων, που θα μας απασχολήσει, όπως εθέσατε, είναι ο επαναπροσδιορισμός των οικογενειακών σχέσεων. Η οπτική της ποιμαντικής διακονίας. Εξ αφορμής της αυξημένης βίας, κυρίως κατά των γυναικών, που παρατηρείται στην εποχή μας, που δεν είναι μόνο εγκληματικότητα, αλλά με πολλούς τρόπους γίνεται αυτό και το γνωρίζουμε. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι κάτι το οποίο απασχολεί ίσως την καθημερινότητά μας. Αλλά κανένα ζήτημα ποιμαντικής δεν είναι άσχετο, δεν είναι μόνο καθημερινότητά μας, αλλά πάντοτε συνδέεται
η πράξη και με τη θεωρία. Την προοπτική δηλαδή που δίνουμε στην πράξη, το περιεχόμενο που δίνουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο πρακτικό επίπεδο της ζωής μας, αν προηγουμένως δεν ορίσουμε τις βασικές θεωρητικές αρχές της. Ξεκινούμε λοιπόν από την αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Κάθε άνθρωπος λοιπόν είναι για τον Θεό μοναδικός και ανεπανάληπτος. Για τον Θεό δεν υπάρχει αξιολογική διάκριση μεταξύ ανδρός και γυναικός. Όπως ο Απόστολος Παύλος τονίζει, «Ου κένει άρσεν και θύλι πάντες γαρ ημίς εστέ, εις εστέν Χριστό Ιησού». Επομένως, για την Ορθόδοξη θεολογία είναι δεδομένη η ερώτηση του κάθε προσώπου. Γινόμαστε όμως πρόσωπα εφόσον σχετιζόμαστε κατά πρώτο με τον Θεό και κατά συνέπεια με κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Υπάρχουμε αληθινά και ανακαλύπτουμε το πρόσωπό μας, την ταυτότητά μας, μόνο από αυτές τις προϋποθέσεις. Σε ένα πλαίσιο λοιπόν αλληλοσεβασμού, όπως είπατε πολύ όμορφα από την φιλαυτία πάμε στη φιλαλληλία, δεν υπάρχει και δεν μπορεί να είναι αποδεκτή καμιά απολύτως μορφή βίας. Βία δεν είναι μόνο ο σωματικός τρόπος και η ψυχική βία, η επίκριση, η απόρριψη. Αυτό δεν το συναντούμε μόνο σε ζευγάρια και στον εκκλησιαστικό χώρο, στην πνευματική. Η διακονία μέσα στην εξομολόγηση. Έχει με πολλούς τρόπους, με την κατάχρηση της υπακοής, πολλές μορφές βίας και με αυτόν τον τρόπο δεν αναδεικνύεται το πρόσωπο του ανθρώπου αλλά καταστρατηγείται. Η βία λοιπόν είναι εντελώς έξω από την ίδια την φύση της Εκκλησίας. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μιλήσει και να αποκαλύψει την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, να την προσφέρει σε όσους θέλουν να την αποδειχθούν και να ζήσουν σύμφωνα με την εντολή της αγάπης. Εμείς αγαπόμενα αυτό λέει ο Απόστολος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι αυτός πρώτος ηγάπησε εμάς. Και ταύτη την εντολή να έχουμε από αυτού, είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδελφών αυτού. Ο Άγιος Χρυσόστομος τονίζει πως τίποτε κακό δεν μπορεί να επιτελεστεί δια της βίας. Κάθε μορφή βίας καταργεί οποιαδήποτε σχέση, διότι προσβάλλει το πρόσωπο του άλλου. Και η ενδοοικογενειακή βία μόνο ως έγκλημα κατά το δικό μας ανθρώπων μπορεί να οριστεί. Ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας τη σχέση του άντρα και της γυναίκας μέσα από την οπτική της σχέσης του Χριστού και της Εκκλησίας, λέει «Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και προσέφερε τη ζωή του για αυτό». Το ίδιο και οι άνδρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν το δικό τους σώμα. Η Εκκλησία φανερώνει έναν άλλον τρόπο ύπαρξης. Η Εκκλησία έχει την οπτική του Χριστού. Γι' αυτό φωτίζει την καθημερινότητά μας με το φως των εσχάτων. Χωρίς αυτή την προοπτική, χάνει το περιεχόμενό της και η άσκηση των σχέσεων μέσα στην καθημερινότητα. Όταν απουσιάζει από τη ζωή των πιστών ο Χριστός και εξασθενεί προσδοκία των εσχάτων, τότε τα πάντα γύρω μας και πολύ περισσότερο ο θεσμός της οικογένειας συσκοτίζονται και όλα τα ορίζει η άγνοια του σκοπού της ζωής. Η ανασφάλεια, η ταραχή, η βιαιότητα. Χάνουμε τον προσανατολισμό μας, ταξιδεύουμε στα σκοτεινά χωρίς πεξίδα. Κάθε μορφή βίας, που βία μπορεί να είναι εναντίον των άλλων ή εναντίον του εαυτού μας ως μια μορφή κατάθλιψης, αυτό έχει ως μια βασική αιτία η απουσία του οντολογικού ορίζοντα. Όταν δεν έχουμε κατεύθυνση, πηξίδα ζωής, όταν δεν έχουμε ζωή, όταν δεν έχουμε χαρά. Και όταν μιλούμε, αναφερθήκαμε ότι το θέμα είναι ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων. Ίσως πιο δόκιμο μπορεί να μιλήσουμε για επαναπροσανατολισμό και του άντρα και της γυναίκας. Όχι απλώς να προσδιορίσουμε τη σχέση ή το πρόσωπό μας, αλλά να τον προσανατολίσουμε. Να αναζητήσουμε και να ορίσουμε το λόγο ύπαρξής τους, τις αρχές, τις αξίες της ζωής τους, την προοπτική τους, το βαθύτερο λόγο της σχέσης τους. Ευθύνη του ποιμένα σε όλα αυτά είναι να ορίσει
να τονίσει, να ερμηνεύσει και να υποδείξει τις θέσεις που προτείνει η Εκκλησία στα κέρια ερωτήματα της ζωής. Να ερμηνεύσει το θεολογικό στο πολιτιστικό πλαίσιο. Εάν δεν ξεκαθαρίσουμε ποιον δρόμο είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθήσουμε στη ζωή μας, τότε θα συναντούμε διαρκώς μπροστά μας αδιέξοδα που θα μας γεμίζουν ταραχή και συγκρούσεις. Εάν δεν νιώθουμε ικανοποιημένοι από τη ζωή που κάνουμε, αν δεν ξέρουμε από πού ερχόμαστε και προς τα πού πηγαίνουμε, όταν βλέπουμε να ακυρώνονται οι προσδοκίες μας και η ζωή μας να είναι γεμάτη αποτυχίες, είναι φυσικό να ξεσπάμε στον σύντροφό μας και στην οικογένειά μας με ένα βίαιο και επιθετικό τρόπο. Όταν λέμε φυσικό, δεν εννοούμε ότι πρέπει και είναι φυσιολογικό, αλλά έχει μία ερμηνεία. Ο ποιμένας δεν αρκεί απλώς να δίνει κάποια ψυχολογική υποστήριξη, διότι όπως γνωρίζουμε ο άνθρωπος είναι απαιτητικόν. Δεν ικανοποιείται αν δεν βρει την οντολογική του αξία. Δεν έχει νόημα να απαιτώ από τον άλλον να με κάνει χαρούμενο, να δώσει νόημα στην ύπαρξή μου, να γεμίσει την ψυχή μου. Τη χαρά και την ικανοποίηση δεν μπορεί να μου τη δώσει, να την προσφέρει κανείς άλλος παρά ο Χριστός. Όταν τον αφήσω να έρθει στην καρδιά μου, να γίνει ο βασιλιάς της καρδιάς μου. Ο γάμος, η συζυγική σχέση είναι μια κοινή πορεία διαρκούς αναζήτησης για νόημα και λόγο ζωής, τέτοιο που θα μας αναστήσει από την νέκρα και την ακινησία μας και θα μας τροφοδοτεί, ώστε να εξελιχθούν και να ολοκληρωθούν τα πρόσωπα. Πάντα με γοήτευε αυτή η έννοια της κοινής αναζήτησης. Πάντοτε υπήρχε η απορία και το ερώτημα πού πάει η σχέση. Πιστεύουν πως η κοινή αναζήτηση είναι ένας βασικός λόγος που ζωντανεύει τη σχέση. Είναι απαραίτητο λοιπόν να φροντίζουν ταυτόχρονα και οι δύο για την καλλιέργεια της προσωπικής τους εσωτερικής ζωής. Ο ένας να γίνει πηγή χαράς και δημιουργικότητας για τον άλλο. Διαφορετικά θα έρθει σύντομα ο κορεσμός και η ανία που νεκρώνουν κάθε ανθρώπινη σχέση. Όταν όμως ο καθένας βρει μέσα το περίσσευμα της ζωής και της χαράς που του χαρίζει ο Θεός, θα θέλει να το μοιράζεται με τον αγαπημένο του. Η έννοια λοιπόν της αναζήτησης και του μοιράσματος έχουν μεγάλη δύναμη που ορίζει το πρόσωπο και τις σχέσεις μας και που εκτονώνουν την ανάγκη για βιαιότητα του ανθρώπου. Πρέπει να παραδεχθούμε πως όταν νιώθουμε να μας κουράζει ο άλλος ή εμείς κουράζουμε τους άλλους, είναι γιατί στην πραγματικότητα μας κουράζει ο ίδιος μας ο εαυτός. Ανάλογα πώς είμαι εγώ, με τα ίδια μάτια βλέπω τον άλλο. Μπορώ να τον βλέπω καινούριο τον άλλον, αν είμαι καινούριος μέσα μου. Μπορώ να τον βλέπω ζωντανό τον άλλο, αν είμαι ζωντανός μέσα. Μπορεί να βλέπω φωτεινό τον άλλον, αν είμαι φωτεινός μέσα μου. Μπορεί να βλέπω ο άλλος έχει να μου δώσει πράγματα, αν βρίσκω πράγματα μέσα μου. Εάν όμως δεν τα έχω βρει με τον εαυτό μου, δεν μπορώ να τα βρω ούτε με τον άλλο. Όταν βλέπουμε ότι δεν εκτιμούμε τον άλλον ή δεν μας εκτιμούν οι άλλοι, είναι γιατί κατά βάθος δεν εκτιμήσαμε ποτέ τον εαυτό μας. Και βέβαια, οι πρώτοι που πληρώνουν την έλλειψη της δικής μας αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης είναι η οικογένειά μας, ο σύντροφός μας και τα παιδιά μας, τα οποία εισπράττουν όλα τα αρνητικά που τους μεταδίδουμε με το παράδειγμά μας. Μερικά από τα αίτια που οδηγούν σε εκδηλώσεις βίας που ανάφεραν και οι ομιλητές, που προηγούμενοι είναι η ανασφάλεια. Αυτό που είπε ο πατήρ Βασίλης μου άρεσε πολύ. Η ανασφάλεια συναισθηματική των ανδρών κάνει να είναι βίαιοι προς τις γυναίκες. Αυτό συμβαίνει και σε πολλές μορφές σχέσεων που το παρατηρούμε. Η αδυναμία διαχείρισης των συναισθημάτων μας, η έλλειψη ασυναίσθησης, η επίκριση, ο ανταγωνισμός και να σταθούμε λίγο στην έννοια της επίκρισης. Στην Εκκλησία υπάρχει πάρα πολύ έντονο αυτό. Η αδυναμία να δώσουμε μια θεραπευτική πρόταση ή να σχετιστούμε, αμέσως φτάνουμε με ένα θυμό σε μια μορφή επίκρισης για ό,τι διαφορετικό από εμάς. Ο ανταγωνισμός, ο φόβος, η δειλία, η απειλή, η διάθεση ελέγχου και κυριαρχία στον άλλο, όλα αυτά μας οδηγούν σε αδιέξοδα και απόγνωση και γινόμαστε άλλοτε αυτοκαταστροφικοί και άλλοτε τυραννικοί προς τους άλλους. Όλα αυτά
οφείλονται στην υπαρξιακή μας άγνοια, στο ότι δεν βρήκαμε τον λόγο για τον οποίο ζούμε, για τον οποίο αξίζει να ζούμε, τον λόγο για τον οποίο δημιουργούμε σχέσεις. Ο ρόλος του ποιημένου ασφαλώς δεν είναι διαιτητικός. Τα προβλήματα δεν λύνονται απλώς με το να τα αναλύουμε και να τα ερμηνεύουμε, χρησιμοποιώντας κάποιον κατάλογο συμβουλών και οδηγιών θεραπείας. Έργο κάθε ποιημένα πιστεύουμε είναι να στρέψει την προσοχή του ανθρώπου στην αποκατάσταση της σχέσης του με τον Θεό, να του διαμορφώσει το φρόνημα της θυσιαστικής αγάπης, της σχέσης του με τους άλλους. Και αυτό γιατί έχει εμπνευστεί από την αγάπη του Θεού. Να εμπνεύσει και να καλλιεργήσει στον άντρα και στη γυναίκα την ανάληψη της προσωπικής του ευθύνης και όχι την επιφόρτιση των προβλημάτων του ενός στα λάθη του άλλου. Τον άνθρωπο τον διακατέχει ένας αδιόρατος φόβος που τον κάνει να αυτονομείται από τον Θεό, να κρύβεται από τον ίδιό του τον εαυτό, από το διπλανό του. Μας φαίνεται επικίνδυνο να πλησιάσουμε προς τον άλλο, διότι κάθε σχέση είναι και μία διακινδύνευση. Πόσο μάλλον να δούμε, να ανατρέψουμε τα στερεότυπα μέσα στην Εκκλησία, αυτό και είναι απειλή και διακινδύνευση. Θα χάσουμε την ησυχία μας, την αίσθηση της ασφάλειάς μας. Αυτή όμως η αυτονόμηση μας κάνει εγωκεντρικούς, γεμάτους απληστία, απόρριψη, βία, μίσος και εγκλήματα. Στη συζυγική σχέση, όπως και σε κάθε σχέση, είναι απαραίτητο να μάθουμε να αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλο έτσι όπως μας αποδέχεται και εμάς ο Θεός. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αγνοούμε τα λάθη του άλλου ή ότι θα τα ωρεοποιούμε ή ότι θα τα βαφτίζουμε το σωστό το λάθος του. Μια συζυγική σχέση δεν μπορεί να προχωρήσει αν ο ένας προσβάλλει τον άλλο και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του ή δεν ζητά συγχώρεση και ο άλλος το θύμα δεν δείξει μεγαλοκαρδία και μακροθυμία και δεν δεχθεί την αναγνώριση του λάθους του άλλου. Εφόσον βεβαίως είναι σε ένα πλαίσιο υπευθυνότητος και όχι προσβολής με ένα βίαιο τρόπο κακοποίησης του προσώπου. Συζυγική σχέση σημαίνει ανοιχτός διάλογος, ώστε κάθε φορά να επιτυγχάνεται όχι μόνο η αποκατάσταση της σχέσης, αλλά και η δημιουργία μιας νέας, βαθύτερης και ουσιαστικότερης σχέσης. Πιστεύω λοιπόν ότι ο διάλογος δεν είναι απλώς να λύσουμε κάποια προβλήματα, να συνεννοηθούμε, αλλά ένας διάλογος ενός κοινού λόγου ζωής που θα εμπνεύσει, που θα ανάψει τη φλόγα της σχέσης, που θα γίνονται αποκαλύψεις μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, που θα γοητευθεί και θα εμπνευστεί η καρδιά του ανθρώπου. Στην εποχή μας λείπει η έννοια της θυσιαστικής αγάπης, γι' αυτό και το πρόβλημα της βίας των ανδρών εναντίον των γυναικών είναι μια πραγματικότητα που εξαπλώνεται όλο και περισσότερο. Ο άνδρας και η γυναίκα συμπεριφέρονται σαν να πρόκειται για δύο εχθρικά στρατόπεδα. Τοποθετούμενα το ένα απέναντι στο άλλο σε σχέση και στάση ανταγωνιστική που εκδηλώνεται. Όχι μόνο με τη μορφή της σωματικής βίας, αλλά και της λεκτικής και της συναισθηματικής. Όταν μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας δεν υπάρχει ψυχή επικοινωνία και αμοιβαία κατανόηση, χάνεται η εμπιστοσύνη και καλλιεργείται μια διαρκής καχυποψία και παρακολούθηση που με τα βεβαιότητες οδηγεί σε συγκρούσεις και σκηνές βίας. Από ποιμαντικής πλευράς, εκείνος που πρωτίστως χρήζει βοήθειας και θεραπείας είναι ο επιθετικός τύπος, διότι πρόκειται για άνθρωπο ανώριμο, ανασφαλή, που δεν έμαθε με ποιο τρόπο να εκφράζει τα συναισθήματά του, ώστε να μην κακοποιεί τους άλλους. Μέσα από το μυστήριο της εξομολόγησης, καλείται ο ποιμένας να βοηθήσει τον άνθρωπο με τη βία συμπεριφορά να δει τον εαυτό του και να καταλάβει τα βαθύτερα αίτια της επιθετικότητάς του. Να αναγνωρίσει ότι τα αρνητικά του συναισθήματα δεν του τα προκαλούν οι άλλοι. Το πρόβλημα υπάρχει μέσα του. Αλλά αυτός αποποιείται την ευθύνη του και το προβάλλει στον άλλο, το οποίο τοποθετεί απέναντί του και του φορτώνει όλο το φταίξιμο. Με την αυτογνωσία και την ανάληψη των ευθυνών του, θα μπορέσει να ειρηνεύσει με τον εαυτόν του και τους άλλους. Διαφορετικά θα βρίσκεται σε μια διαρκή σύγκρουση με όλους και με όλα.
Ο ρόλος του ποιμένα δεν είναι να βάζει καμιά ταμπέλα ποιος είναι ο θήτης και ποιος είναι το θύμα σε μια σχέση. Ούτε να προσπαθεί να απονείμει δικαιοσύνη με την κοσμική έννοια του όρου. Εξάλλου δεν έχει ευθύνη μόνο ο θήτης, αλλά και το θύμα, διότι η ζωή είναι γεμάτη φόβο, ενοχή και ντροπή. Δεν έχει το θάρρος να διαλεχθεί τον σύντροφό του, να θέσει κάποια όρια και να ομολογήσει τις αντοχές και τις δυνατότητές του. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ η επισήμανση του κύριου Νικολόπουλου που είπε ότι με την πρώτη αφορμή μιας κακοποίησης οποιασδήποτε μορφής σταματάς, διακόπτης. Αυτή είναι μια όριμη στάση, να βάζεις τα όρια στον άλλο. Αυτό όμως προϋποθέτει να εκτιμάς τον εαυτό σου. Ο ποιμένας με τη σύνεση και το φωτισμό του Θεού εξατομικεύει τη φροντίδα του για κάθε πρόσωπο και αναδεικνύει την προσωπική αξία του καθενός, έτσι ώστε να συνειδητοποιούν και ο άνδρας και η γυναίκα ποιος είναι ο λόγος που κάνει τον έναν επιθετικό και βίαιο και τον άλλο παθητικό δέκτη. Η αυτογνωσία είναι το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσει ο καθένας ελεύθερα να αναλάβει το κόστος της προσωπικής του άσκησης και καλλιέργειας, ώστε να βγει από τον εαυτό του για χάρη του συντρόφου του και να γεφυρώνει τις μεταξύ του αποστάσεις και διαφορές. Η πιο αποτελεσματική λύση που προτείνει η Εκκλησία στο πρόβλημα της ενδοοικογενειακής αλλά και κάθε μορφής βίας είναι η μετάνοια. Μετανώ σημαίνει αλλάζω τρόπο σκέψης, αλλάζω στάση ζωής, κάνω κέντρο της ζωής μου τον Θεό. Είμαι σε στάση εγρήγορσης, σέβομαι την καρδιά μου, δουλεύω τα συναισθήματά μου, αναλαμβάνω την ευθύνη μου, συμφιλώνομαι με τον εαυτό μου. Ξεπερνώ όσα με χωρίζουν από τον άλλο, τον εμπιστεύομαι. Οι φόβοι μου εξανεμίζονται και άλλος δεν αποτελεί απειλή για τη ζωή μου. Δεν φοβάμαι μήπως με προσβάλλει, μήπως με αδικήσει, μήπως με εκμεταλλευτεί. Συμπληρώνει ο ένας τον άλλο και πορευόμαστε παράλληλα με τον κοινό στόχο της ολοκλήρωσής μας. Μετάνοια σημαίνει εμπειρία Θεού, αίσθηση της πλήρους αποδοχής και αγάπης του. Σε αυτή την προοπτική, ενώ πριν ήμουν στενόχωρος, τώρα γίνομαι ευρύχωρος και χωρά μέσα μου ο άλλος. Τον βλέπω σε εικόνα Θεού, τον σέβομαι και τον εκτιμώ. Ενώ πριν τον ένιωθα απειλή, τώρα τον νιώθω συνεργάτη και συνοδοιπόρο. Δεν έχω καμιά διάθεση να τον κρίνω και να τον ελέγχω. Μοιράζομαι μαζί του την αγάπη του Θεού που μου γεμίζει την ύπαρξη, τον πλούτο της χάριτός του που μου γίνεται δωρεάν. Συνήθως στις σχέσεις παίζουμε το παιχνίδι ποιος έχει δίκαιο. Κατηγορούμε ατελείωτα ο ένας τον άλλο με τρόπο βίαιο, ζητώντας με αυτόν τον τρόπο να το επιβληθούμε, να κυριαρχήσουμε πάνω στον άλλο. Όταν κάτι μας ενοχλεί, αντί να ψάχνουμε για φταίχτες, ας τρέψουμε την προσοχή μας μέσα μας και ας αναρωτιόμαστε τι δεν πάει καλά μέσα μου. Είναι άκρος επικριτικό και δεικτικό το να λέμε φταίς εσύ ή ακόμα ότι φταίω εγώ. Διότι αυτό σημαίνει ότι ένας από τους δύο μας πρέπει να τιμωρηθεί. Να το προσέξουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν συζητάμε λέμε ποιος φταίει, αυτό από μόνο του είναι επικριτικό, είναι καταστροφικό, δεν είναι θεραπευτικό. Ακόμη και αν πω ότι φταίω εγώ, δεν είναι ένας θετικός τρόπος θεραπείας. Ένας ενοχικός τρόπος που κρύβει την έλλειψη διάθεσης να λάβω την ευθύνη μου. Να αφήσουμε το φταίξιμο, το ποιος φταίει, και να αναλαμβάνουμε από κοινού την ευθύνη της προσωπικής μας αλλαγής και ανάπτυξης. Πολλές φορές κατηγορούμε τον άλλο για τα δικά μας συναισθήματα. Ποτέ δεν φταίει ο άλλος για τα δικά μας συναισθήματα. Για τα δικά μας συναισθήματα έχουμε ευθύνη εμείς ό,τι και αν κάνει ο άλλος. Όπως και για τα δικά του έχει ευθύνη ο άλλος. Οπότε αυτή η συγκρουσιακή διάθεση, το ποιος φταίει, γιατί πρέπει κάποιος να τιμωρηθεί, είναι βάση που γεννά τη βιαιότητα. Η βαθύτερη όμως, ο άλλος όμως, εφόσον αναγνωρίσουμε ότι είναι ο καθρέφτης μας, είναι μια αφορμή βαθύτερης αυτεπίγνωσης. Αυτή είναι η στάση του όριμου ανθρώπου που ζει εν μετανοία. Άλλωστε όλοι φταίμε για όλα, λέει ο Ντοστογεύσκη. Όμως πνευματικότητα δεν σημαίνει υποταγή, χωρίς επίγνωση, στο όνομα δήθεν του σταυρού που πρέπει να σηκώσουμε για χάρη του άλλου. Η στάση παθητικότητας δεν είναι αρνητική αγιότητα, όπως πολλές φορές νομίζουμε, διότι στην πραγματικότητα φανερώνει ότι δεν πιστεύει στην αξία και στις δυνατότητες του άλλου και πραγματικά δείχνει ότι τον υποτιμά. Αυτή η αίσθηση της απαξίωσης
κάνει τον άλλο ακόμα πιο επιθετικό και βίαιο απέναντί μας, γιατί νιώθει ότι κατά βάθος δεν τον εκτιμούν. Ως χριστιανοί ανήκουμε όχι μόνο στο μικρό κόσμο της οικογένειάς μας, αλλά και στην κοινότητα της ενορίας μας. Πόσο σημαντικά είναι αυτά που υπόθηκαν, να υπάρχει μια κοινότητα ενοριακή ζωντανή. Είμαστε μέλη της Εκκλησίας, τίμια μέλη του Χριστού. Η σωτηρία μας δεν είναι ατομική υπόθεση, αλλά είναι εκκλησιαστικό γεγονός. Άρα, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει δυνατότητα να αναφέρεται ο άνθρωπος που η θύμα κακό της οποιασδήποτες, να εμπιστεύεται το πρόβλημά του. Να έχει έναν τρόπο αναφοράς και έναν τρόπο παρηγοριάς για να μπορεί να το διαχειριστεί. Αλλά πέρα από αυτό όμως και η Εκκλησία δίνει αφορμές και οφείλει να δίνει αφορμές προσωπικών εμπειριών και πλούτων μέσα από την γνώση των ανθρώπων, μέσα από δραστηριότητες, ούτως ώστε να πλουτίσει. Άρα στην Εκκλησία και μοιράζομαι τη ζωή μου και πλουτίζω. Αυτός ο πλούτος θα μου δώσει δύναμη αγαπητική, θα μου δώσει ερωτική ενέργεια να σχετιστώ βαθύτερα με τον άλλον άνθρωπο. Θα έχω πλούτο, θα έχω πληροφορίες, βιώματα, τα οποία θα τα μοιραστώ με τον άνθρωπό μου. Και εφόσον ο άνθρωπος ζει αυτή την ερωτική κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο, δεν έχει λόγους βίας. Πολλές φορές η ανάγκη της βίας είναι το κενό της απουσίας ερωτικού βιώματος, προσωπικής σχέσης, η απουσία χαράς που δεν αντέχει τη ζωή, μας κάμε και με κάποιο τρόπο θέλουμε φωναχτά να εξομολογηθούμε και βρίζουμε τον άλλον. Η απουσία χαράς είναι μεγάλο πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία και στη χριστιανική ζωή. Πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα μετά την βιαιότητα και την βία και την επίκριση στην Εκκλησία είναι η απουσία χαράς. Υπάρχει μια κακομοιριά, η απουσία λόγου ζωής. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος βρει την χαρά θα τη μοιραστεί. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι ο έρωτας είναι την έλλειψη της χαράς να μην την καλύψει ο άλλος και τον ξεζουμίζω και απαιτώ από τον άλλο. Ενώ ο έρωτας είναι να μοιραστώ τη χαρά που ήδη έχω, που ήδη δωρίστηκε, μου χαρίστηκε. Αποστολή λοιπόν των ποιημένων είναι να βοηθήσουν κάθε άνθρωπο να ανακαλύψει την ομορφιά που κρύβει μέσα του. Είδατε πόσο διαφορετικό είναι από το να επικρίνει τον άλλο για τα λάθη του, να τον βοηθήσουν να ανακαλύψει την ομορφιά που έχει μέσα του. Ακόμη να δούμε και αυτό το τολμήρο να ανακαλύψουμε και την ομορφιά που έχει ο βίος άντρας, ο μειονεκτικός άντρας, ο λυπής άντρας. Να ανακαλύψει την ομορφιά που κρύβει μέσα του, την ελπίδα και τη χαρά που χαρίζει η σχέση του με τον Θεό. Η αγάπη του Θεού που τον ανανεώνει και τον μεταμορφώνει. Ο ανακαινισμένος από τη χάρη του Θεού άνθρωπος γίνεται ελκυστικός και ποθητός από όλους, διότι το πρόσωπό του ακτινοβολεί το φως του Θεού. Κάποτε έλεγε ένας γέροντας και δεν το είχα παρεξηγήσει, το καταλάβαινα. Όμως το καταλάβαινα, λέει, να είμαστε τέτοιοι που να μας χαίρονται οι άνθρωποι. Ωραίο πράγμα είναι αυτό. Δεν έχει εγωισμό, να μας χαίρονται. Αυτή λοιπόν είναι η ελπίδα που φέρνει η Εκκλησία στον κόσμο. Παίρνει τα σκοτάδια μας και τα κάνει φως. Κατεβαίνει στον Άδη μας και το κάνει παράδεισο. Όταν βρούμε την ειρήνη μέσα μας, η βία θα καταργηθεί. Αντίδοτο κατά της βίας είναι εσωτερική ειρήνη που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή μας. Η αγάπη του Θεού γλυκαίνει την ψυχή μας. Η προσευχή ανάβει τον έρωτα της καρδιά μας για τον Χριστό και για κάθε άνθρωπο που είναι δική του εικόνα. Ποιμαντική και χωρίς πλαίσιο προσευχητικό και ησυχαστικό είναι απλώς ίσως μια ακόμα τεχνική διαχείρισης προβλημάτων και συγκρούσεων. Χωρίς καμιά προοπτική λύτρωσης. Αλλά και το αντίθετο, προσευχητική διάθεση χωρίς κοινωνική πράξη και σχέση είναι μια και αυτή μονομερής κατάσταση που προδώνει το εκκλησιαστικό γεγονός, που εκθέτει το εκκλησιαστικό γεγονός. Μόνο η χάρη του Θεού μπορεί να λύσει τα πάντα. Υπάρχει ένα ερώτημα, κανείς να παντρευτεί, να γίνει γάμος από έρωτα? Βεβαίως από έρωτα, αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το σημαντικό είναι να γίνει έρωτας από γάμο. Να αναπτυχθεί έρωτας μέσα από τον γάμο. Αυτές λοιπόν όλες οι ελαττροπές και αυτό το θαύμα είναι το αίτημα της ποιμαντικής. Όχι απλώς να λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων και να ειρηνεύει αντιπάλους, αλλά να ανάβει στις καρδιές των ανθρώπων αυτόν τον έρωτα που χαρίζει η χάρη του Θεού. Να δείχνει ότι μπορεί να νικηθεί και από εμάς ο θάνατος της βίας. Όταν αγαπήσουμε αυτόν που δεν αντιστάθηκε σε καμιά μορφή βίας, που αφέθηκε θεληματικά να το σταυρώσουν από μανικό έρωτα για το ανθρώπινο γένος. Ευχαριστώ. Βαρνάβα, και τώρα
Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή θέλετε κάποια διευκρίνηση από τους συμμετέχοντες, να δούμε αν υπάρχει κάποιο χεράκι. Έχουμε μια ερώτηση από τους συμμετέχοντες διαζώσεις. Ναι, θέλετε να έρθετε στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Όποιος θέλει, ας απαντήσει. Η ερώτησή μου αφορά το εξής. Υπάρχει μία αντίληψη στην Εκκλησία ότι η γυναίκα πρέπει να είναι ταπεινή και υπάκουη και υπάρχουν και πολλά από τον Άγιο Παΐσιο ότι η γυναίκα πρέπει να φοβάται τον άντρα και όλα αυτά. Και με όλα αυτά που άκουσα σήμερα δεν είναι ξεκάθαρο ποια είναι η θεολογία πάνω σε αυτό και ποια είναι η πολιτιστική επίδραση. Δηλαδή, σε ένα ζευγάρι σήμερα που η γυναίκα είναι, όπως ξέρουμε, μορφωμένη, δουλεύει, ανεξάρτητη, όταν υπάρχει μια τέτοια θεολογία από πίσω, τελικά ποιος είναι ο ρόλος της μέσα σε ένα ζευγάρι. Ευχαριστώ. Ναι. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ωραία. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή στο chat ή με χεράκι, να δούμε πρώτα. Ναι, ο πατήρ Αρτέμιος έχει σηκώσει το χεράκι. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Την ευχή των πατέρων. Καλησπέρα σε όλους τους ομιλητές και τους και όσους παρακολουθούν. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να πω το εξής. Επειδή βέβαια ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα απόψε, τα οποία πολλά από αυτά δεν έχουν σχέση με την ενδοοικογενειακή βία και τέθηκαν πολλά θέματα τα οποία απασχολούν ιδιαίτερα μας τους ιερείς και δημιουργήθηκαν πολλά ερωτήματα, έτσι, αλλά επειδή το θέμα είναι συγκεκριμένο η ενδοοικογενειακή βία δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Παρ' όλα αυτά τέθηκαν προβληματισμοί οι οποίοι εμένα μου άφησαν πολλά ερωτήματα και μακάρι να ξαναδοθεί ευκαιρία να συζητηθούν διότι άπτονται της πραγματικής ποιμαντικής. Δηλαδή δεν είναι θεωρητικά ζητήματα, είμαστε απλοί άγνωστοι ιερείς οι οποίοι είμαστε στην καθημερινή διακονία της Εκκλησίας στους ναούς μας και εκεί αντιμετωπίζουμε την πραγματική κοινωνία, τα πραγματικά προβλήματα και όλα αυτά τα οποία τίθενται και είναι πολλά, πολύ σοβαρά, θεωρώ ότι θέλουν πολύ προσοχή, διότι δεν είναι απλά θεωρητική συζήτηση και πραγματικά δημιουργούν μεγάλο προβληματισμό για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστούν. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία, θα ήθελα να πω ότι, επειδή είμαι και πατέρας, θεωρώ ότι υπάρχει μία υποκρισία στην κοινωνία που έχει να κάνει με τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Αν εγώ, που είμαι πατέρας αυτή τη στιγμή, μιλάω για την ενδοοικογενειακή βία, αλλά εγώ στο σπίτι μου δεν προσπαθώ να δώσω στο παιδί μου κατευθύνσεις όσον αφορά το τι είναι η οικογένεια καταρχάς. Έτσι. Από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Τα παιδιά, οι συμμαθητές των παιδιών μας προέρχονται από διάφορες οικογένειες, από διάφορες κατευθύνσεις. Τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν προβλήματα, βλέπουν τα προβλήματα των άλλων παιδιών, τα οποία είναι οι αυριανοί πολίτες της κοινωνίας, είναι η επόμενη γενιά της κοινωνίας. Αν τα προβλήματα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά σήμερα μέσα στα σπίτια τους, στην ηλικία των από τα 7, 8 έως τα 14, είναι τόσο έντονα και μιλάμε για πολύ έντονα προβλήματα που οδηγούν και στο χωρισμό των γονέων και τα παιδιά αυτά έχουν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά τους. Αν δεν εντοπίσουμε εκεί την ενδοοικογενειακή βία, στον τρόπο δηλαδή που μεγαλούν τα παιδιά, δεν θα πετύχουμε κάτι. Επιτρέψτε μου να το πω έτσι σχεδόν απόλυτα.
Δηλαδή, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτός ο τομέας των παιδιών σε αυτήν την ηλικία, στη μικρή ηλικία μέχρι την εφηβεία. Μετά δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη κατάσταση. Επίσης, τα παιδιά μας σε αυτήν την ηλικία αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα και ταυτόχρονα δέχονται ερεθίσματα, τα οποία ερεθίσματα είναι κατακλυσμιαία μέσω του διαδικτύου και μέσω των παιχνιδιών τα οποία παίζουν, έτσι, τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό γεμάτα από βία. Αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι έτσι, να μιλάμε για γυναικοκτονίες. Και αν δει κανείς τα παιχνίδια, τα βιντεοπαιχνίδια, τα οποία παίζουν τα παιδιά από την ηλικία των 8, 9 έως τα 15, θα τρομάξει. Νομίζω ότι όλοι το γνωρίζετε, αυτό όλοι το ξέρετε. Είναι γεμάτα βία. Όταν ένα παιδί λοιπόν έχει πρόβλημα στο σπίτι του, δεν πάνε καλά οι γονείς, οι γονείς δεν μιλούνται, αντιμετωπίζει ένα χωρισμό, όταν δεν έχει κάπου να εκτονωθεί και εκτονώνεται σε αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο, αυτό το πράγμα το αφήνει κάτι μέσα του. Δεν περνάει έτσι από πάνω του. Το αφήνει κάτι μέσα του. Το οποίο... Συγγνώμη, σας διακόπτω. Είναι πολύ εύστοχο όλα αυτά που μας λέτε, αλλά επειδή θέλουμε να συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις για να απαντήσουν οι ομιλητές, υπάρχει κάποια ερώτηση, γιατί αυτό που είναι μεγάλη συζήτηση τώρα, αυτή που ανοίγεται. Συγγνώμη, δεν ήθελα να μονοπολίσω. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι πολύ μεγάλο το στίχημα της αναγωγής των παιδιών μας, όπως υπόθηκε, σε αυτήν την ηλικία, στη μικρή ηλικία, και νομίζω ότι εκεί η Εκκλησία και οι ποιμένες πρέπει να δώσουμε βάση. Με συγχωρείτε αν καταχράστηκα τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτηση. Υπάρχει κάποια ερώτηση από κάποιον άλλο συμμετέχον, κάποιο άλλο χεράκι, συμμετέχοντα? Όχι. Οπότε να απαντήσουμε στη μία ερώτηση. Όχι, είχαμε πει ότι... Όχι. Οι ερωτήσεις είναι με χεράκι, το είχαμε διευκρινίσει γι' αυτό. Οπότε θέλει κάποιος από τους πατέρες να απαντήσει στην ερώτηση από τους διαδικτυακούς. Ο πατέρας Βασίλειος, ναι, ή ο πατέρας Βαρνάβας. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο πατέρ Τέμιος έθεσε πολύ σωστά το θέμα των ερεθισμάτων βίας τα οποία εκτίθενται τα νέα παιδιά από πολύ νωρίς στη ζωή τους, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα ψυχαγωγίας. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο καθοριστικό αυτό αν το υπόλοιπο πλαίσιο της ανάπτυξης του παιδιού, χωρίς να το υποτιμώ καθόλου, αλλά αν το παιδί γενικότερα αναπτύσσεται με ομαλές, υγιείς σχέσεις με τους γονείς του και με άλλα παιδιά, τότε λειτουργούν αυτά τα βία παιχνίδια ως μια εκτόνωση και δεν σημαδεύουν την προσωπικότητα του παιδιού. Αλλά όταν συντρέχουν πολλοί άλλοι λόγοι, δηλαδή οικογενειακές δυσλειτουργίες ή μειονεξίες του νέου ανθρώπου, του αναπτυσσόμενου, κακή σχέση με τη μάθηση, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι η κοινωνική βία που ασκείται στα γήπεδα, και αυτό είναι επίκαιρο δυστυχώς μετά από το φόνο που έγινε, η κοινωνικού τύπου βία ασκείται κυρίως από αγόρια, όχι τόσο από κορίτσια, τα οποία έχουν κακή σχέση με τη μάθηση, έτσι, για διάφορους λόγους, και δυσλειτουργικές οικογένειες. Συνήθως αυτό είναι το προφίλ. Οπότε βεβαίως και εκεί θα παίξουν το ρόλο τους τα βία βιντεοπαιχνίδια. Αλλά από μόνο του αυτό δεν θα ήταν αρκετό αν δεν συνέτρεχαν πολλοί άλλοι λόγοι. Όμως, ειδικά για τη βία των ανδρών κατά των γυναικών, δεν θα έθετα την προτεραιότητα στη βία των βιντεοπαιχνιδιών, αλλά στον ανασφαλή ανδρισμό. Δηλαδή, η ανασφαλής ανδρική ταυτότητα οδηγεί τον άνδρα να επιβεβαιώνει τον ανδρισμό του ελέγχοντας τη γυναίκα. Ελέγχοντας θα πει επιβαλλόμενος και στην ανάγκη βιοπραγών όταν η γυναίκα πάει να ξεφύγει.
Φυσικά και εκεί ο ρόλος πορνογραφίας είναι πάρα πολύ καθοριστικός, όπως βλέπουμε από τις διηγήσεις και τις ψυχοθεραπείες νέων ανθρώπων, γιατί γίνεται μια εκπαίδευση και ένα ντοπάρισμα πάνω σε αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι εάν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε υγιείς και ασφαλείς ανδρικές ταυτότητες στους νέους ανθρώπους, τότε κανένα από τα υπόλοιπα ερεθίσματα δεν θα οδηγούσε σε βία κατά των γυναικών. Έχει σημασία πώς ορίζει κάποιος τον ανδρισμό. Και ο ανδρισμός σε πάρα πολλούς άνδρες ορίζεται αρνητικά. Δηλαδή, είμαι άνδρας στο βαθμό που βεβαιώνω τον εαυτό μου συνεχώς ότι δεν είμαι γυναίκα. Και αυτό πώς γίνεται, η διαβεβαίωση αυτή, μέσω των στερεοτύπων. Ότι μπορώ να έχω εξουσία, να επιβάλλω, κτλ. Εν τω μεταξύ, πολλοί από αυτούς οι οποίοι ελέγχουν και κακοποιούν τις γυναίκες τους, στην πραγματικότητα είναι ευάλωτοι στο χειρισμό από τη μάνα τους. Αυτή είναι η ειρωνία. Τώρα, για το ερώτημα το οποίο η κυρία έθεσε πριν σχετικά με την υπακοή, θα ήθελα να πω ότι δεν τίθεται θέμα, κατά τη γνώμη μου, υπακοή της γυναίκας στον άντρα. Υπακοή όλοι, ανεξαιρέτως, φτάνουμε στον Χριστό. Μία είναι η υπακοή. Η υπακοή στον Χριστό. Από εμπιστοσύνη σε Αυτόν και από αγάπη. Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου, είπε ο Χριστός. Ούτε υπακοή στον πνευματικό δεν υπάρχει. Πρέπει να σταματήσει κάποτε αυτό το πράγμα. Η μεταφορά από το μοναχισμό στον κόσμο. Ο πνευματικός είναι ένας μάρτυρας της Εκκλησίας. Δηλαδή, αυτός που δίνει τη μαρτυρία του καθώς υποδέχεται τη μετάνοια. Να διαπιστώσει αν υπάρχει μετάνοια και να βοηθήσει να γίνει περισσότερη μετάνοια. Ένας μεγαλύτερος αδελφός, ως προς τη συμβουλευτική, γιατί το πρώτο είναι το ιερατικό σκέλος, στο δεύτερο, στο συμβουλευτικό σκέλος, ένας μεγαλύτερος αδελφός, ο οποίος υποδεικνύει το σωστό δρόμο και υποδεικνύει πώς να αποφύγει τις κακοτοπιές. Δεν τίθεται θέμα υπακοής καν εκεί. Θα τίθεται μέσα σε ένα ζευγάρι. Το πρόβλημα είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι η αγωγή που κάνουμε στο όνομα της υπακοής είναι πάντα η εύκολη λύση. Είναι πολύ εύκολο να ζητήσεις, όταν έχεις δύο ανθρώπους, ας πούμε, να ζητήσεις ο ένας να υπακούει. Αποφεύγουμε όμως σκόπιμα το δύσκολο δρόμο. Ο δύσκολος δρόμος είναι πώς θα δημιουργηθεί ένα ζευγάρι λειτουργικό, υγιές, που δεν θα υπακούει ο ένας μονίμως. Δεν θα υπάρχει υπακοή. Θα υπάρχει υπακοή από αγάπη. Πότε ο ένας και πότε ο άλλος. Αυτό είναι μέσα στην αγάπη του ζευγαριού, αλλά είναι εκούσια η υπακοή αυτή και εναλλάσσεται. Δεν υπάρχει ένας μόνιμα καθορισμένος ρόλος, ότι η μία υπακούει και ο άλλος εξουσιάζει. Το δύσκολο λοιπόν είναι, και εκεί έχει νόημα η ποιμαντική, αλλιώτικα το να κατευθύνουμε μονόπλευρα τη γυναίκα να υπακούει τον άντρα, είναι πολύ απλό και δεν αποτελεί ποιμαντική αυτό. Το δύσκολο είναι πώς θα βοηθήσουμε ένα ζευγάρι να βιώσει στην πράξη την ισοτιμία. Αυτό είναι το δημιουργικό. Η κατεξοχήν δημιουργικότητα του ζευγαριού αναδεικνύεται όταν δεν έχουν μοιραστεί οι ρόλοι, ο ένας να υπακούει, η μία να υπακούει και ο άλλος να εξουσιάζει. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η χαρά της δημιουργικότητας, διότι αυτοί οι δύο άνθρωποι βρίσκουν το δρόμο τους με δυσκολίες και τα λάθη τους εννοείται, αλλά μέσα στην ισοτιμία. Στην πράξη, το ξαναλέω, στην πράξη βλέπουμε πολλά ζευγάρια που λειτουργούν υγιώς, που ο καθένας από τους δύο έχει παραχωρήσει στον άλλον μερικά πράγματα, την πρωτοβουλία σε μερικά πράγματα. Και συμβαίνει αμφίπλευρα αυτό. Δεν είναι κακό αυτό, έχουν βρει τη λειτουργικότητά τους έτσι. Αυτό δεν το λέμε υπακοή. Το λέμε ότι παραχωρούμε την πρωτοβουλία, γιατί ξέρουμε ότι ο άλλος σε αυτό το θέμα μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα και τον εμπιστευόμαστε. Αλλά είναι εκούσιο και είναι ένα σχήμα το οποίο φτιάχνεται από κοινού. Αυτό έχει τεράστια διαφορά. Ο λόγος περί υπακοής είναι εξωτερικός λόγος. Η αμοιβαία υποταγή του ενός στον άλλον όταν χρειάζεται είναι εσωτερική κατάκτηση του ζευγαριού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, πατέρα Βασίλη. Θέλει και ο πατέρας, μήπως ο πατέρας Βαρνάβας, να απαντήσει την ερώτηση. Όχι. Ωραία.
Πατέρα Αντώνια, θέλετε κι εσείς. Κυρία Κατούφα, θέλετε να συμπληρώσετε. Ναι, ναι. Μπορώ. Με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε. Λοιπόν, από όλα όσα... Όχι, θα ήθελα μόνο δύο λέξεις να τονίσω. Ότι το Άγιο Πνεύμα, τη Θεία Χάρη, τον έρωτα προς τον Χριστό, την συμπάθεια προς την Εκκλησία, την προσέλκυση στην ενότητα της πίστεως, τη βρίσκουμε μόνο με την έμπρακτη αγάπη. Φοβάμαι ότι τα υπέροχα, τα σπουδαία λόγια των κληρικών και μάλιστα των ανώτερων όταν παρίστανται μέσα στις εκκλησίες, δεν γίνονται κατανοητά από τον σύγχρονο άνθρωπο. Ο σύγχρονος άνθρωπος που ξέρει να διαβάζει μόνο τα μηνύματα από το Messenger, το Facebook και εδώ και εκεί, θα καταλάβει τον Χριστό μόνο μέσα από το παράδειγμα του εκπροσώπου του. Ποιος είναι ο εκπροσωπός του? Ο κληρικός. Και ο εκάστοτε που πρεσβεύει το χριστιανισμό. Δίνεις λοιπόν ένα παράδειγμα έμπρακτης αγάπης. Έτσι έρχεσαι κοντά και κατανοείς το δίδαγμα της Εκκλησίας. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατούφα. Κύριε Νικολόπουλε, συγγνώμη, επειδή έχουμε άλλο ένα χεράκι από τον πατέρα Νικόλαο Δούμα, σας ακούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ομιλητές. Ήταν πολύ ωφέλιμα και φυσικά για την σημερινή Εκκλησία. Είναι ερωτήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι κληρικοί καθημερινά. Αυτό το οποίο κυρίως, για να είμαι και εγώ λίγο σύντομος, για να ακούσω λίγο τις απαντήσεις, είναι ότι αντιμετωπίζουμε από τη μια πλευρά την ισοπαίδωση των διαφορών των δύο φύλων από τη θεοποίηση των δικαιωμάτων που υπάρχει σήμερα. Και από την άλλη πλευρά βρίσκουμε και υπάρχει και ένα ερώτημα και όλος και στο chat που λέει ότι υπάρχουν οι αντίπεροι όχθοι ενός κληρικαλισμού που θεωρεί ότι μειώνουμε για παράδειγμα την πατερική θεολογία, ξεθεμελιώνουμε τα πάντα, επειδή γράφτηκε και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί την έκανε την ερώτηση την ώρα που μιλούσε η κυρία Κατούφα. Και θέλω να ρωτήσω, πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν τα ερωτήματα αυτά στη σημερινή ποιμαντική, όταν υπάρχει μια τεράστια αύξηση της ενδοκοινωνικής βίας, όταν οι άνθρωποι αυτοί, ιδιαίτερως οι άντρες, να το πούμε αυτό, θεωρούν ότι αποτέλεσμα αυτής της ενδοκοινωνικής βίας είναι ότι οι γυναίκες ζητούν περισσότερα δικαιώματα. Βρισκόμαστε σε μια συνταρακτική εποχή, το οποίο ενώ προσπαθούμε να δείχνουμε αυτήν την ισοτιμία και ισονομία, το οποίο κυρίως ανέφερε ο πατήρ Βασίλης ο Θερμός, από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι αυξάνεται περισσότερο η ενδοκοινωνική βία. Ιδιαίτερως σε μικρές οικογένειες, σε μικρές κοινωνίες, συγγνώμη, όπως είναι τα χωριά, όπως είναι τα χωριά στην επαρχία. Το οποίο αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Το ερώτημα είναι αυτό, πώς αντιμετωπίζεται ποιηματικά αυτό. Επιτρέπετε. Ναι. Τις ακούμε. Σε μένα αναφέρεστε. Ναι. Σε μια εικόνα, ναι. Κοιτάξτε, ναι. Ο πατήρ Νικόλαος έχει δίκιο σε αυτή τη διαπίστωση ότι πραγματικά σαν να χειροτερεύουν τα πράγματα, ενώ δηλαδή θεσμικά η κοινωνία εξελίσσεται προς μεγαλύτερη ισότητα των δύο φύλων, εν τούτης οι συμπεριφορές χειροτερεύουν των ανδρών. Και τούτο κατά τη γνώμη μου οφείλεται στο γεγονός ότι στην εποχή μας συντρέχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι έχουν αυξήσει το άγχος και την ανασφάλεια των ανδρών. Καταρχήν είναι πολύ πιο ρευστό το τοπίο το εργασιακό, το οικονομικό. Αυτό κάνει τους άνδρες να αγχώνονται, διότι παραδοσιακά αυτοί είχαν την ευθύνη της οικονομικής επάρκειας και κάλυψης. Επίσης, δημιουργείται μια διεθνής ρευστότητα, δηλαδή πάβει η παλιά σταθερή κατάσταση του κόσμου. Αυτό αυξάνει το άγχος. Και επιπλέον έχουν εμφανιστεί πολύ μαχητικά πλέον τα φεμινιστικά κινήματα και τα κινήματα ΛΟΑΤΚΙ, τα οποία με τις διεκδικήσεις τους κορυφώνουν το άγχος, έτσι, των ανδρών εκείνων οι οποίοι έχουν ανασφαλή ανδρική ταυτότητα. Αυτός ο συνδυασμός, αυτό που ονομάζουμε δηλαδή
ο πιο άγριος καπιταλισμός της εποχής μας με τη μετανεωτερικότητα, αυτός ο συνδυασμός κορυφώνει το άγχος των ανδρών αυτών. Δεν είμαστε σε θέση να προτείνουμε λύσεις για ολόκληρη την κοινωνία απόψε, διότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει ευρύτερα την κοινωνία, η βία των ανδρών κατά των γυναικών. Αλλά για την Εκκλησία μιλώντας, νομίζω ότι θα χρειαστεί το ποιμαντικό μας έργο να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στο να καταλάβουν τα μέλη της Εκκλησίας ποιο είναι το χριστιανικό και ποιο είναι το πολιτισμικό, ποιο έχει προτεραιότητα. Αυτό είναι απολύτως ασαφές σε τεράστια μερίδα του εκκλησιαστικού πληρώματος. Δεν γίνεται γνωστό, δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι, ας πούμε, ότι η χριστιανική ταυτότητα προηγείται όλων των άλλων. Και φέρνω το εξής παράδειγμα. Αυτές οι επαναστατικές αλλαγές που έφερε ο χριστιανισμός στους πρώτους αιώνες ως προς τη θέση της γυναίκας, έτσι, που δεν ήταν πλήρης με τα σημερινά κριτήρια εννοείται, αλλά ήταν όμως επαναστατικές αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές, όπως και σε άλλα θέματα, με τη δουλεία, τη στάση που πήρε κτλ., έγιναν από την αρχαία Εκκλησία, η οποία ήταν πρώτον μειοψηφία στους πρώτους αιώνες, δεν ήταν ολόκληρη η κοινωνία χριστιανική, στους πρώτους 5-6 αιώνες, και δεύτερον είχε την κοινωνία αντίθετη σε αυτά. Η κοινωνία της εποχής εκείνης ήταν αντίθετη στο να αναβαθμίσει η Εκκλησία τη θέση της γυναίκας. Ήταν αντίθετη στο να καταργηθεί η δουλεία. Σήμερα η Εκκλησία έχει μια θεολογική κληρονομιά 2.000 χρόνων, που δεν την είχε η αρχαία Εκκλησία αυτή τη θεολογική κληρονομιά. Έχουμε ένα πλούτο θεολογίας και ταυτόχρονα τα ζητούμενα που συζητήσαμε απόψε, σε αυτά τα ζητούμενα έχει την κοινωνία με το μέρος της. Δηλαδή έχουμε πολύ μικρότερο έργο να πραγματοποιήσουμε σε συνάρτηση, σε σύγκριση με τους πατέρες των πρώτων αιών. Αλλά για να το πραγματοποιήσουμε αυτό το έργο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι έκαναν τότε οι πατέρες μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ίδιο της χριστιανικής μας ταυτότητας να πετύχουμε μια διαφορετική βίωση του ανδρισμού και της θηλυκότητας, ώστε να έχουμε ισοτιμία. Αυτό δεν έχουμε πάρει είδηση ακόμη μέσα στον χώρο της Εκκλησίας γι' αυτό. Δεν έχουμε καταλάβει τι έκαναν τότε οι πατέρες μας στους πρώτους αιώνες. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα βλέπουμε από τους χριστιανούς εκείνους, οι οποίοι, ας πούμε, καλοπροαίρετα οι άνθρωποι, μπορεί να είναι χρυσοί άνθρωποι κατά τα άλλα, βλέπουν ως μεγάλη, ας πούμε, ένα τεράστιο θέμα και αγχώνονται κτλ. Για τη σχέση της Εκκλησίας με την επιστήμη, τώρα με την ιατρική για την πανδημία ή με την ψυχολογία και την ψυχιατρική. Ένα σωρό αντιρρήσεις, ας πούμε. Και δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, δεν τους βοηθήσαμε να καταλάβουν ότι η συνάντηση που έκαναν οι πατέρες με τον Ελληνισμό τον 4ο αιώνα ήταν κολοσιαίο εγχείρημα, πολύ βαρύτερο και βαθύτερο και σοβαρότερο από τη συνάντηση σήμερα της Εκκλησίας μας με την ιατρική και την ψυχολογία. Επομένως, έχουμε άγνοια και της ιστορίας αλλά και της χριστιανικής μας ιδιότητας. Και επαναλαμβάνω ότι βιώνουμε τη χριστιανική μας ιδιότητα πολιτισμικά. Τη λεγόμενη πολιτισμική ορθοδοξία, η οποία, ξέρετε, σε ποιες χώρες ανθεί. Στην Ελλάδα και στη Ρωσία. Και στην Κύπρο, δηλαδή στα ελληνόφωνα μέρη και στη Ρωσία. Που η πλειονότητα των ανθρώπων είναι πιστή επειδή έτσι είναι η κουλτούρα, επειδή γεννήθηκαν σε αυτό και τηρούν τα έθιμά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτές ακριβώς τις χώρες επικρατούν ανδροκεντρικές στάσεις. Και στη Ρωσία έχουν μεγάλο πρόβλημα σήμερα όταν συναντώνται με τα ρεύματα από τη Δύση, διότι θεωρούν ότι είναι διεφθαρμένα όλα τα αιτήματα της Δύσης σχετικά με την ισοτιμία ανδρών και γυναικών και έρχονται να διαφθείρουν την Αγία Ρωσία. Έχουμε τέτοιες στάσεις μέσα στο σώμα της Εκκλησίας στη Ρωσία. Βγαίνουν κληρικοί και λένε αυτή τη στιγμή στη Ρωσία κατά της δημοκρατίας, ότι η δημοκρατία είναι ένα διεφθαρμένο πολίτευμα το οποίο θα χαλάσει την αγνότητα του ρωσικού λαού. Αυτά είναι αποτελέσματα του γεγονότος ότι η χριστιανική ταυτότητα δομείται αμυντικά και πολιτισμικά και όχι σε συνάρτηση με το Ευαγγέλιο και με άγνοια της θεολογίας. Δεν είμαστε στο σημείο που είναι η Ρωσία,
ως κοινωνία. Δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα έχουμε και ανεπτυγμένο θεολογικό λόγο, ο οποίος θέτει τέτοια ζητήματα. Ήταν πολύ σπουδαίο βήμα ότι κάποτε δημιουργήθηκε Συνοδική Επιτροπή Γυναικείων Θεμάτων. Έχουν δουλευτεί τα θέματα. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Διότι τα θέματα δεν είναι αδούλευτα. Έχουν δουλευτεί θεολογικά και πάσχουμε στην πράξη. Το ίδιο δεν ισχύει παντού και σε άλλα θέματα, στα λειτουργικά. Διδάσκεται η λειτουργική πολύ ωραία στα πανεπιστήμια μας και βγαίνουν οι κληρικοί μας και λειτουργούν διαφορετικά, λειτουργούν λάθος. Δεν υλοποιείται η θεολογία στην πράξη, παντού, σε κάθε τομέα. Αν δεν το κάνουμε τώρα, με την κρίση της ελληνικής κοινωνίας και τις τόσες γυναικοκτονίες και τη ζημιά την οποία αφήνει πίσω του, ας πούμε, το παλιρροϊκό κύμα της πανδημίας, που αφήνει πληγές τεράστιες στο σώμα της Εκκλησίας, δεν ξέρω πότε θα το κάνουμε. Μόνο όταν συμβούν χειρότερα, ίσως. Με συγχωρείτε που ανέβασα τους τόνους, αλλά με εμπνεύσατε. Έχετε ολοκληρώσει, πατέρα Βασίλη? Ναι, ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νικολόπουλος θέλει να απαντήσει στην ερώτηση. Εγώ θα επανέλθω στην ενδοοικογενειακή βία, γιατί μην την ξεχάσουμε κιόλας. Αυτό είναι το κεντρικό αντικείμενο της συνάντησης. Θα διαφοροποιηθώ και λίγο για τα φεμινιστικά κινήματα. Έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θεωρήθηκε ότι λίγο πολύ έχουν τακτοποιηθεί τα θέματα της ισότητας και είχαν αδρανήσει. Μην κοιτάμε τώρα τελευταία. Στην Ελλάδα όντως είχαν αδρανήσει. Και τι έγινε? Τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε αυτή την έντονη συζήτηση με τους συλλόγους πατεράδων που διεκδίκησαν την κοινή γονική μέρημνα μετά το διαζύγιο και την πέτυχαν σε ένα βαθμό με τον καινούργιο νόμο 4800 του 2021. Και αυτά λίγο πολύ καθυστερημένα αναζωπήρωσαν και ξύπνησαν τις γυναικείες οργανώσεις. Τελευταία στιγμή μπήκαν στο διάλογο. Και τώρα συνέβησαν οι αποκαλύψεις του θεάτρου, του αθλητισμού, και έγινε το μητού και άρχισε πάλι με την ενδοοικογενειακή βία, ξαναβγήκε ο φεμινισμός, ο οποίος επίσης είχε παραμεριστεί, επειδή κάπου θεωρήθηκε ότι τακτοποιήθηκαν αυτά τα δικαιώματα και βγήκαν στο φως τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Και μάλιστα διεθνώς έχει αρχίσει να υπάρχει και αντιπαράθεση φεμινιστικών οργανώσεων και οργανώσεων ΛΟΑΤΚΙ. Δεν είναι όλα μαζί και δεδομένα. Τώρα, σε σχέση με την ερώτηση για την υπακοή και λοιπά, συνεχίζοντας αυτά που είπε πριν ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, να πω ότι ο νομοθέτης στον αστικό κώδικα από το 1983 επέβαλε κάτι στους συζύγους. Ότι αν διαφωνούν, πρέπει κάπου να βρουν μια λύση, δηλαδή με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Ενώ όταν διαφωνούν για θέματα των παιδιών, υπάρχει το άρθρο 1512 που δίνει δυνατότητα να πάνε στο δικαστήριο να τους λύσει τη διαφωνία. Αν διαφωνούν μεταξύ τους για δικά τους θέματα, δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Δεν μπορούν να πάνε στο δικαστήριο. Οπότε είναι υποχρεωμένοι ή με αμοιβαίες υποχωρήσεις να βρουν μια λύση ή να χωρίσουν. Επομένως, η αλληλοϋπακοή είναι αυτή που οδηγεί στην αποφυγή του διαζυγίου. Και να τελειώσω με τη βία για τα παιδιά που υπόθηκε από έναν ιερέα. Εκτός από αυτά που ανέφερα για τον νόμο των 3500-2006 για την ενδοοικογενειακή βία, υπάρχει και ειδικό αδίκημα όταν οι πράξεις βίας του ενός συζύγου, συντρόφου στον άλλον, τελούνται μπροστά στα παιδιά. Επιπλέον άλλη πράξη που τιμωρείται ξεχωριστά. Τα παιδιά όντως υφίστανται βία από την αντιπαράθεση των γονέων όταν έχει αρχίσει η σύγκρουση και πάνε προς διάσταση και διαζύγιο ή όταν ήδη είναι σε διάσταση και βρίσκονται σε αντιδικία στα δικαστήρια. Πολλές φορές δεν το αντέχουν και ενώ καθυστερούν οι γονείς να πάρουν μια απόφαση λένε εκείνα, άντε χωρίστε, γιατί δεν τον διώχνεις ή γιατί δεν τον έδιωξες, δεν την έδιωξες νωρίτερα και ταλαιπωριόμασταν τόσα χρόνια. Και πολλές φορές ηρεμούν μετά το χωρισμό. Και ιδίως ηρεμούν όταν λυθεί με συνενετικό διαζύγιο ο γάμος, γιατί όταν συνεχίζεται η αντιδικία, εμπλέκονται διαρκώς.
Αν ο πατέρας, ας πούμε, δεν έχει επιμέλεια και έχει επικοινωνία, το Σαββατοκύριακο που τα παίρνει μπορεί διαρκώς να βρίζει τη μητέρα. Όταν γυρίσουν σπίτι, θα τα μεταφέρουν ή δεν θα τα μεταφέρουν, η μητέρα θα βρίζει τον πατέρα. Ή ο ένας θα παίρνει τηλέφωνα στα παιδιά όταν είναι στον άλλον και θα ανακατεύει το πρόγραμμά τους. Ή θα βάζει τρικλοποδιές να κάνουν ή να μην κάνουν κάτι. Βέβαια, δυστυχώς, επειδή δεν έχουν λίγο μυαλό και οι μπαμπάδες και νομίζαν ότι θα εξισώσουν τα πάντα έτσι ποσοτικά, έχουν περάσει κάτι διατάξεις που μπορούν να κάνουν τώρα τα πράγματα χειρότερα. Μία από αυτές λέει, ο γονέας που έχει το παιδί και κάνει τις καθημερινές πράξεις της γονικής μέρημνας με προηγούμενη ενημέρωση του άλλου γονέα. Δηλαδή, ανίκανος ο καθένας να κάνει το παραμικρό. Να μπει στην καθημερινότητα η τριβή. Ελπίζουμε οι δικαστές να τον εφαρμόσουν με κάποια σύνεση και κάποιο μέτρο, ξεφεύγοντας από τα παλιά στερεότυπα «δίνω την επιμέλεια στη μητέρα και ο μπαμπάς είναι για ένα Σαββατοκύριακο δύο». Όχι. Ουσιαστική συμμετοχή και των δύο με αρκετό χρόνο και πίεση για συνεννόηση. Δυστυχώς, τελευταίο αυτό που θα πω, δεν θεσπίστηκαν οικογενειακά δικαστήρια που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Το οποίο στην Εταιρεία Οικογενειακού Δικαίου το προσπαθούμε από το 2014, έχουμε έτοιμο σχέδιο νόμου. Είναι ο πέμπτος υπουργός που το παίρνει στα χέρια του και αδιαφορεί πλήρως, παρόλο που ψήφισε τέτοιο νόμο. Δηλαδή οικογενειακά δικαστήρια, όχι στο ακροατήριο, όχι με ψευδομάρτυρες, όχι σε ένα γραφείο, σε ένα τραπέζι, με τους γονείς συζύγους μπροστά, με τους δικηγόρους και με την πίεση να καταλήξουν κάπου, γιατί αλλιώς θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Και με βοήθεια ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού δίπλα, να κάνει ερωτήσεις, να κάνει έκθεση μετά, να τη δώσει στο δικαστή, να μην χρειάζεται να φτάσουν στον ψυχίατρο και στα φάρμακα. Αν φτάσουμε και εκεί, θα βοηθηθούμε πάρα πολύ. Και ιδίως θα βοηθηθούν τα παιδιά, γιατί θα εξυπηρετηθεί το πραγματικό του συμφέρον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολόπουλε. Πατέρα Αντώνια, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Επειδή έχει περάσει η ώρα, θα ήθελα να κλείσω, αν δεν υπάρχει ερώτημα άλλο και αδικήσουμε κάποιον. Ελπίζω να μην αδικούμε κανένα ή καμία. Μου επιτρέπετε δύο λέξεις μόνο, επειδή για να μην μείνει λάθος εντύπωση. Είπε ο κύριος Νικολόπουλος νωρίτερα ότι ξαναζωντάνευσε το φεμινιστικό κίνημα με την απέτηση των πατεράδων να έχουν κοινή επιμέλεια των γονέων τους. Εκείνο στο οποίο αντέδρασε το φεμινιστικό κίνημα ήταν στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Έτσι, να μην μείνει λάθος εντύπωση. Ευχαριστώ. Πατέρα Αντώνη, συγγνώμη, αλλά έχουμε ένα χεράκι από τον πατέρα Νικόλαο Δούμα. Για τον πατέρα Αντώνιο είναι. Να μας δώσει λίγο μια ποιμαντική στο κομμάτι, στη διαδικασία των συνδιαλλαγών. Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζει η Εκκλησία στο κομμάτι των συνδιαλλαγών, δηλαδή των οικογενειακών δικαστηρίων της Εκκλησίας, όταν βρίσκονται αντιμέτωποι στην ενδοοικογενειακή βία. Είναι πολύ συχνό. Πατέρα, θα πω το εξής. Θα κάνουμε, δεσμεύομαι, γιατί είναι στο σχέδιο, να κάνουμε μια συνάντηση με κληρικούς που ενδιαφέρονται για να συζητήσουμε το θέμα της, που ανέφερε ο κύριος Νικολόπουλος. Έχω δεσμευτεί και στον κύριο Νικολόπουλο, βεβαίως, γιατί το κουβεντιάζουμε εδώ και πόσο, ένα χρόνο μου φαίνεται, να το κάνουμε αυτό. Δεν ευωδόθηκε, γιατί πέσανε, είχαμε τότε και το ξανά πάλι τότε την καραντίνα. Λοιπόν, οπότε, πατέρα Νικόλα, όποια απάντηση και θα δώσουμε τώρα θα είναι στο περιθώριο του χρόνου και θα το αδικήσουμε. Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα φτιάξουμε, το λέω δίμηνο γιατί θέλει και μια διαδικασία να το κάνουμε για να μην είναι το μαχαίρι στο λαιμό, θα καλέσουμε κληρικούς που είναι στην πρώτη γραμμή και ασχολούνται με το, τους ενδιαφέρουν τα θέματα της σημαντικής γάμου και οικογένειας, να συζητήσουμε τον κύριο Νικολόπουλο και τον πιθανότατα και με τον Μητροπολίτη Λαρίση και Περιστερίου, που είναι και οι κανονολόγοι, να συζητήσουμε το θέμα της συνεπιμέλειας και το, ή καλύτερα να ενημερωθούμε για να δούμε πώς μπορούμε να ασκήσουμε ποιμαντική σε αυτό το πλαίσιο.
Φαντάζομαι ότι δεν σε ικανοποιεί η απάντησή μου, αλλά θα κάνει υπομονή. Έχω μια ευαισθησία στον πατέρα Νικόλαο, είναι από την Κύπρο, είναι στην Κύπρο και γνωριζόμαστε πολύ καιρό, αλλά επειδή είναι στην Κύπρο, για αυτό το λέω, ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά, να ξεκινήσω ανάποδα, να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν μπει στην, στο chat, όχι στο chat, γενικά στην εκδήλωση ψηφιακά και αφιέρωσαν τρεις πολύ γόνιμες ώρες για την συμμετοχή τους και όσο έγινε στο επίπεδο αυτό της συζήτησης. Θέλω να ευχαριστώ σας θερμότατα. Για μας είναι αρθρίζεται σε αυτό που λέγεται, σε αυτή τη λέξη, μάλλον στο ρήμα συμπαραστέκομαι, νιώθουμε έτσι αυτή τη συμπαράσταση, γιατί ως πρόγραμμα πρωτοβουλία είναι η δεύτερη, νομίζω, τέτοια εκδήλωση που κάνουμε. Και έχει σημασία για μας αυτό και έχει σημασία που το θέτουμε το θέμα. Και έχει σημασία γιατί θέλουμε να δούμε αυτή την συμπόρευση της θεολογίας και το διάλογό της με τις άλλες επιστήμες για την διαπίμαση του ανθρώπου. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου, ο οποίος αφιέρωσε χρόνο και αυτός έτσι αδελφός που συνοδηπορεί, παρά το γεγονός ότι είμαστε μακριά, τον αισθάνομαι πάρα πάρα πολύ κοντά και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, θα έλεγα σύμβουλο, συμπαραστάτη, πολλά πράγματα μπορεί να πει κανείς για τον πατέρα Βασίλειο Θερμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε για ακόμα μία φορά την πρόσκλησή μας. Και για μένα προσωπικά είναι πολύ τιμητική η αποδοχή αυτή. Την κυρία Ευγενία Κατούφα για την κατάθεσή της και τα ερωτήματά της. Μια ζωή θα απαντάμε στα ερωτήματα που θέσατε, λέγοντας πότε είναι ανώριμος ο κόσμος και πότε σιγά σιγά οριμάζει, αλλά νομίζω ότι ορισμένα πράγματα στο επίπεδο της διαπροσωπικής πνευματικής αντιμετωπίζονται. Πρώτα έρχεται έτσι και μετά πάει από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή εδώ. Κύριε Νικολόπουλη, για άλλη μια φορά ευχαριστώ θερμά για την εισήγησή σας και τη συμπαράστασή σας και έχουμε αυτοδεσμευτεί για την για εκείνη την σημαντική, θεωρώ, συνάντηση με τους κληρικούς και με τα θέματα της συνεπιμέλειας. Ευχαριστώ και εσάς γιατί που είστε εδώ διαζώσιμοι, σας αδικήσουμε. Και εσάς, Πάτερ, ευχαριστούμε και για τη δική σας ομιλία. Εντάξει. Εκεί όμως προσπάθησα εγώ να τα δώσω μια πινελιά αγωγής, γιατί όπως είπαν και οι προλαλήσατες ότι έχουμε μεγάλο αγώνα στο πεδίο αυτό, της αγωγής που είναι πολυεπίπεδο, πολυεπίπεδη μάλλον. Ευχαριστώ όλους. Καλό βράδυ. Ραντεβού στην επόμενη συνάντηση που θα έχουμε και θα έχουμε. Δεν θα την μαρτυράμε από τώρα. Θα το ανακοινώσουμε κέρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συμμετέχοντες και τους ομιλητές. Καλό βράδυ σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.